παλιοφιλαράκια μου. Σήμερα μαζεύτηκε η παλιοπαρέα. Η παμπάλεη που λέμε. Μόνο ένα λείπει, ο Γεροπουντάρα. Πού είναι? Ο Κοντάρ. Να έρθει και ο άλλο. Πού είναι? Παλιό γερό, τι είναι αυτή η παλιοπαρέα. Η παλιοπαρέα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτή η χαρακτηρισμή. Δεν είμαστε παλιοπαρέα. Δεν θα με προσβάλλει σε μένα, στον κάψονα. Στον κάψονα δεν θέλω. Εγώ στον κάψονα βλέπει όμω τη βάζω. Τα μακριά μου τα υπέροχα. Γιατί πραγματικά έτσι νιώθω καλά. Θέλω να αισθάνομαι ότι. Ας πούμε, ότι μετά από εδώ, δεν είμαστε εδώ, είμαστε κάπου εμείς ωραία μαζεμένα, στην τα παλιοφιλαράκια. Έτσι. Τα λέμε, περνάμε ωραία, λέμε που θα πάει ο καθένας στις διακοπές το καλοκαίρι του και συγχρόνως μετά ετοιμαζόμαστε να πάμε και για ένα ουζάκι, ας πούμε. Οπότε εγώ έχω ντυθεί καταλήλως. Με περιβολή, παραλίας, λιμανιών και τα λοιπά. Είσαι λιμενισμένη. Ναι. Είναι ωραίο να μείνει μια γκέι. Πού είναι ο Γιώργο Κουντάρα, μια και είμαστε όλοι η παλιοπαρέα. Ο Κουντάρα μα το ζητήσαν στο Λούβρο για έκθεμα, αλλά θα το φέρω τώρα. Είναι ο πιο παλιό από την παλιοπαρέα. Στην αρχαϊκή περίοδο. Να περάσει παρακαλώ το έκθεμα. Χριστέ μου. Καλά είμαστε στο παραπέντε να κλείσουμε. Φοβερό, φτάσαμε στο παραπέντε. Αυτό το πράγμα που επί τόσα χρόνια εμεί οι πιο παλιοί αλλά και οι πιο καινούργοι. Επί τόσα χρόνια, σε λίγο θα λέμε επί τρεις δεκαετίες. Καλά κι εσύ, κόψε κάτι. Μα συγγνώμη. Εγώ αγάπη τόσο πλησιάζω, τι να λέμε τώρα. Μην τα λέμε έτσι. Σε αυτό το πρόγραμμα 22-23 χρόνια κάτσε να τα ξαναμετρήσω. Βάλε και την τετραετία μου στο Μέγκα. Κάθε μέρα δεν ήμουν και εκεί. Άρα εγώ σε 2-3 χρόνια κλείνω. Τρεις δεκαετίες τηλεόραση. Καθημερινή προβολή. Τώρα μην βλέπεις που δεν το νιώθω, αισθάνομαι κοριτσάκι. Αερικό. Άλλο αυτό. Οι δεκαετίες γράφουνε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Τι είμαστε το ΙΚΑΜΠΑ, σαν να μιλάς για τα ένσημά σου είναι εδώ. Από 22 χρόνια συν 4. Σωστό και αυτό. Είναι και σύνθημα αυτό. Καλά, θα πάρεις σύνταξη. Καλά, πάρ' το έτσι για τις διακοπές σου να έχεις χαρές. Για τη σελίδα που ξανύχτηκες. Δεν είπα τίποτα άλλο. Ο παλιό, ο γερό, η σύνταξη που δεν θα έρθει. Δεν είμαστε μια παλιοπαρέα. Τι είμαστε, μωρέ. Τι είμαστε. Είμαστε μια καλή παρέα. Εσύ είμαστε ενοχλήλικα. Εμένα να με ενοχλεί. Αλλά είμαστε μια ωραία παλιοπαρέα. Παλιοπαρέα, δεν είμαστε νεοπαρέα. Τι είμαστε παλιοφόρα τώρα, γνωριζόμαστε. Τι ωραία, θυμάμαι. Ότι στα τόσα χρόνια. Στην τυπολογία το έχασα. Λες ότι στα τόσα χρόνια όταν φτάνει στο παραπέντε. Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Πραγματικά συντονίζομαι όπως όταν ήμουν ένα παιδί που έλεγα δεν θα φτάσει το τέλος του σχολείου. Μα τι θα γίνει, Πάσχα, πόσες μέρες, πόσες εβδομάδες, πόσα αυτά. Και μόλις έφταναν οι τελευταίες μέρες που αυτό περίμενα τόσους μήνες. Όχι μόνο εγώ και όλοι μας οι συμμαθητές. Άρχισε να πιάνει ένα ψηλό σφίξιμο. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, ήταν ωραία περάσαμε. Όχι, εμένα με έπιανε ένα φτερούγισμα. Ένα να ξανοιχτώ. Να ανοίξει η σεζόν επιτέλους από το στενό που είχε. Έφευγε το στενοπός, ρε παιδί μου, και άνοιγε και έλεγε ωραία το καλοκαίρι. Η στενοπός, το νο είναι με όμικρον ή με ωμέγα. Με ωμέγα είναι. Το νο. Το νο. Νο. Γιατί δεν πειράζει. Καλά λέει όμως. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι άγιες μέρες οι διακοπές, αλλά πρέπει να εκτιμάμε και τις μέρες υπόλοιπες του χρόνου. Αλλιώς τι γίνεται τώρα, 9 μήνες. Ας έρθει το τέλος, θα τις εκτιμήσουμε στις διακοπές, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδί μου. Ποδορία, εγώ με τη στενοπό είμαι. Στενοπό. Εσένα στηρίζω, αγόρι μου. Εμένα μου αρέσει έτσι ανασκοπικά να θυμάμαι τις χρονιές που φεύγουν. Αγοράκι μου. Αγοράκι μου. Κορίτσι. Το τέλος θα το δεις. Κοριτσάκι σαν και εμένα, δεν θα δεις. Πάρε και μια τσαμίου έτσι για τις διακοπές επίσης. Έφερες καμία ταινία να πούμε στον κόσμο τι θα δουν το καλοκαίρι που δεν θα είμαστε εδώ? Γιατί τρεις μήνες θα είμαστε απουσία. Έφερα και μια ωραία κομμωδία. Τι θα ξέρει, τι θα πάει να δει. Έφερες και κομμωδία. Μπορώ να σου πω. Έφερα και μια ωραία κομμωδία που παίζει σήμερα. Έφερα και ταινίες του καλοκαιριού. Μπράβο, που δεν θα είμαστε. Θα τη δούμε την ταινία βεβαίως που είναι για αυτήν την εβδομάδα. Ωραία κομμωδία. Θέλω να δώσουμε, ρε παιδί μου, και λίγο να πούμε και για εμάς ακόμα. Εκεί που θα είμαστε, στα θερινά τα σινεμά. Θα βγει καμιά ωραία ταινία να πάμε να δούμε ή καμιά από αυτές που χάσαμε το χειμώνα. Εγώ. Το ξέρω, ποιο άλλο, αγάπη μου. Υπάρχει άλλο. Υπάρχει άλλος! Ξέρεις που, το έκθεμα. Πού είναι μωρέ αυτός, πας και μας τον έκλεψαν. Πού πήγε, πού είναι, πού κυκλοφορεί. Περζήκατε. Βάλε με κλειδό σε κανένα δωμάτιο, σε κανένα υπόγειο, σε κανένα κελάρι, μήπως στην αποθήκη που βάζουμε όλα τα πράγματα που μας στέλνουν εδώ καθημερινά. Στην τουαλέτα, να τον έχουν κλειδώσει. Σε ζήτω στα σινεμά. Εδώ είναι. Πού τον έχω. Νάτος, έχει από πίσω. Ντρέπεται. Ντρέπεται. Γρηγόρη. Ποιος ντρέπεται. Τον είδα. Τώρα τον είχαν οι ντροπές. Εμφανίστηκε λίγο και έφυγε. Πού τον. Δεν θα τέριαζε η μπλούζα με το παντελόνι και θα έχει κάνει φασαρία. Σας το λέω. Μη μου λες τέτοια. Από τότε που γίνει σχεδιαστής έχει γίνει πολύ δύσκολος πια με τα ρούχα. Σχεδιαστής, τις κρουαζιέρες που πάει να ανέβει πάνω στα μπάρια. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Ποια μπάρια. Στα μπάρια τη κρουαζιέρα. Εχθές δεν μας έλεγε. Νάτος. Τι έλεγε. Μαζεύτηκε όλη η παλιοπαρέα και δεν είναι μέσα και. Ο τελευταίος που κλείνει την πόρτα. Πώς έλεγα, Σάρι Union. Αυτό. Όλοι εδώ. Και λέω, πώς.
Μείναμε όλοι οι παλιοί ο Ζουρντουί. Έλα να μοιραστούμε. Όχι, επειδή να μοιραστούμε και να έχουμε καρέκλες. Να, θα φέρω από εδώ. Να, κάτι φέρνει ο Γιώργος. Έχω, Γιώργο. Σιγά, Χριστιανέ μου. Και θα χρειαστεί. Είναι και το τελευταίο φαγωπότη σήμερα, οπότε θα χρειαστεί να μαζευτούμε και από εκεί. Δεν πειράζει. Από τότε που είναι σχεδιαστή, έχει γίνει πολύ ιδιαίτερο με τα ρούχα. Άντε πάλι σχεδιαστή. Δεν είμαι σχεδιαστή. Πώ δεν είσαι. Είσαι λίγο. Όλα αυτά τα παιδιά δεν είναι. Έδωσε πώ. Ναι, έχω κάποιε ιδέε εγώ και σύζυγό μου. Όχι ότι είμαι σχεδιαστή ακόμα. Δεν μα πει την αλήθεια τώρα κι ας. Μαζί. Μην κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια των άλλων. Πες μας για τις δικές σου ικανότητες. Πες μας για τις δικές σου ικανότητες. Τολμάω να πω κάτι άλλο σαφεντικό. Με πλακώσεις. Είσαι ταπεινόφρο πάντως, γιατί να πούμε ότι μας πρίκεις όλους. Ακόμα και εμένα που δεν έχω αγοράκι, που είσαι για αγόρι, μπαμπά και αγόρι, και εμείς είμαστε μπαμπάς και κορίτσι, μας πρίκησε και μας έδωσε το κορμάκι μας. Πολύ ωραίο μαγιό, ωραιότατο. Τι είναι αυτό, τόσο εμένα που δεν έχω παιδί, το έβαλα στο σκύλο. Όχι, και οι πετσέτες εμένα αυτοί οι μεγάλες που μπαίνουν και πάνω στην ξαπλώστρα, πραγματικά που έχω φτιάξει μεγάλες ξαπλώστρες για το. Για τη βεράντα μας, για όλους μας. Γιατί σαν κρεβάτι, ναι, δηλαδή να ρίχνουμε κανέναν ύπνο κάτω από το δέντρο. Μπράβο. Πραγματικά έτσι, είναι μπράβο. Τόσο μεγάλη που ξαπλώστε είναι κρεβάτι. Ξύλινο μεγάλο, πολύ χοντρό. Ήρθε και κούπωσε καταπληκτικά. Ευχαριστήθηκα πετσέτα. Είναι έξτρα μεγάλη. Τσουρούτικες πετσέτα. Δεν ξέρω τώρα, βγάζετε και άλλο είδος. Γιατί το δικό μου είναι το κουμποτό. Κατάλαβε. Και την κανονική που είναι μπλε και λέει για το μεγάλο κολλητό και το μικρό κολλητό. Είναι ίδιο μέγεθος. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πετσέτα. Είναι τεράστιες, είναι μεγάλες πετσέτες. Έτσι είναι κρεβάτι. Ο άνθρωπος δεν είναι τώρα. Δώσε ύφασμα! Ναι, κόψτε, κατεβάστε τόπια! Δεν θέλω μικρούτσικα πραγματικά. Ρώτησε πριν την τιμή στη χοντρική και του είπανε το ίδιο θα σου βγει. Και λέει, κάντε το διπλό. Εγώ νομίζω ότι φύλαγε τόσο καιρό, ήταν φιδωλός και έτσι σφιχτός για να τα δώσει όλα τώρα στο καλλιτεχνικό εδώ, στο στερέωμα. Στερέωμα, στη μόδα. 40 χρόνια Βασιλιά Καράς. Αγάπες, ωραία, μαζευτήκαμε και πολλά θα πούμε. Να πούμε λίγο και τα δικά μας. Ας πάει όπως πάει το κέφι μας σήμερα, άσχετα τα θέματα που έχουμε. Από αυτά που δεν γίνεται να αλλάξουμε τίποτα, όπου μας πάει το κέφι μας. Τώρα με πάει σε διαφήμιση. Μετά θέλω να πάω θάλασσα. Θα βγω στη θάλασσα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει! Είναι η πρωτολευταία μου μέρα! Τρελαίνομαι! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Ναι. Να είμαστε. Λοιπόν, να είμαστε και πάλι. Γιατί μου πήρες το κραγιόν μου, Θοδωρή? Το ροζ μου κραγιόν μπροστά σου. Σας παρακαλώ λίγο με τα κραγιόν, με ξέρετε ότι είμαι τρελή. Θέλω τα κραγιονάκια μου δίπλα μου. Ρεγουλάρετε λίγο τις καρδάσεις. Και σταματήστε. Ρεγουλάρετε. Να κάνετε κατά γράμμα. Ήθελε να μου το πασαρεί. Γιατί μου πήρες το σαμπό μου, Γρηγόρη? Ξέρεις ότι τρελαίνομαι. Αύριο, παιδιά, οι αποκαλύψεις. Αύριο, τελευταία. Ναι, σωστά, σα αφήσουμε κάτι για την τελευταία μέρα. Εγώ ζήτησα θάλασσα, μπορώ. Λοιπόν, αφού ακόμα προς το παρόν. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Καπέλα, γυαλιά. Σαν να βλέπω σύνδεση σε δελτίο ειδήσεων. Κάθεται σοβαρή, κρατάει το μικρόφωνο μπροστά τύπου και τώρα εγώ θα σας γεια πω τι συνέβη. Γεια σας. Να... Δεν Φωτεινούλα σας ακούω πολύ καλά και πρέπει να σας προειδοποιήσω. Δεν πειράζει, εμείς ακούμε τέλεια. Πες μας πού είσαι και τι κάνεις. Το αγοράκι σου ρίχνει νερό εσένα ή παίζει με ένα κοριτσάκι? Σε αλλά... μένα ρίχνει. Μόνο, μόνο αυτής της ηλικίας τα παιδάκια με πλησιάζουν. Από των άλλων ηλικιών όχι. Να εκφράσω και σήμερα το παραπονό μου κάτω από τους 39 βαθμούς Κελσίου εδώ στον Άλυμο. Κρινιάρα. Έχουμε έρθει λοιπόν εδώ στην παραλία του Αλίμου, Ελένη μου και παρεάκι μου που μου λείπετε τόσο πολύ σήμερα αυτή τη ζεστή μέρα και πραγματικά δεν πέφτει. Τα πλάνα που βλέπω είναι αληθινά. Αυτό είναι πλάνα τώρα. Από τις 8 το πρωί. Συγγνώμη, αλλά η παραλία που δέτε τώρα προηγουμένως στην Φωτεινή είχε κόσμο μένα, αλλά αυτή την κοσμοσυρωή που βλέπω τώρα στα πλάνα μας, παιδιά, σε αυτή την παραλία είναι αυτός ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Σε ποια παραλία είσαι, παιδί μου, του Αλίμου? Είμαι στον Άλυμο, ανάμεσα σε δύο πολύ γνωστά μαγαζιά. Ναι. Οπα. Που βγαίνουμε βράδυ και τα λοιπά, δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω. Τα έχω χάσει χρόνια αυτά, δεν ξέρω. Ναι. Ούτε πώς λέω. Σημάδια, λένε, ναι. Πάμε σε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι έχω μιλήσει με τον κόσμο εδώ και μας έχουν πει ότι έχουν έρθει από τις 9-10 η ώρα το πρωί, γιατί εκτός το ότι η ζέστη δεν αντέχεται, ήθελα να πιάσουν και μια καλή ξαπλώστρα, μια ομπρέλα, να φροντίσουν να μην ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της μέρας. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι ξέρετε, είναι μια καθημερινή, μια εργάσιμη μέρα και πραγματικά δεν πέφτει καρφίτσα. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει το Σάββατο που θα κορυφωθεί ο καύσωνας και θα φτάσει ακόμα και τους 45 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Ρε παιδιά, τα πλάνα είναι τώρα. Πολύ κοφτό μάγιο βλέπω. Θα τρελαθώ, Παναγία μου. Ναι, γι' αυτό λέω, είμαστε σίγουρα Άλυμο. Ναι, μπράβο τα κορίτσια. Ρε παιδιά, σίγουρα είμαστε Άλυμο. Καλησπέρα και είμαστε Άλυμο.
Και δεν φαντάζεστε τι κόσμο. Συγγνώμη, Φωτεινή μου, μισό λεπτάκι. Ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου μου δυναμώνετε λίγο κάτω, γιατί δεν ακούω. Την ακούω πολύ μακριά. Πρώτη φορά ακούω από τόσο μακριά σύνδεση. Λοιπόν, πάμε πάλι, Φωτεινούλα μου. Λοιπόν, ο κόσμος που βλέπετε εδώ έχει έρθει από τις 9-10 ώρα το πρωί. Μας έχουν πει ότι δεν πρόκειται να φύγουν αν δεν πέσει ο ήλιος. Και αυτό γιατί φοβούνται να πάνε στο σπίτι τους λόγω της ζέστης. Πολλοί να σας πω επίσης ότι έχουν κάνει σκασιαρχείο από τη δουλειά τους και μας λένε μην τυχόν. Μην τους δώσεις ρε τους ανθρώπους. Δεν βρίσκεις σήμερα δουλειά να χάσεις και αυτές που έχεις. Δηλαδή κρίμα είναι. Μην τους δείχνετε. Γι' αυτό φαίνεται δείχνουν τα κορίτσα με τα μαγιουδάκια τους μόνο. Αυτά δεν είχαν πάει δουλειά. Άντρες μόνοι τους έχουν κρυφτεί από τα αφεντικά τους. Έτσι μου είπανε. Μην τυχόν και μας δείξετε, έχουμε πει ψέματα ότι έχουμε ίωση. Ίωση. Θέλεις, Ελένη, να επιχειρήσω να πλησιάσω κάποιον να μιλήσουμε. Όχι, Παναγία μου. Παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Μήπως να μην το πάρω και έχουμε άλλα. Εκτός αν έχεις εντοπίσει τίποτα που θες να πλησιάσεις και με άλλο θα το μικρόφωνο λες θα πάω. Σε παρακαλώ. Μα στην Ελένη με νεγάκι αρνείται κανείς. Άντρας, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορώ, θα πάω σε ένα κύριο που του το έχω υποσχεθεί, είναι φαν σου λέει από πολύ, καιρό. Καιρό ή από πολύ παλιά, πες το, από πολύ παλιά, αυτά λέγαμε δεν θέλω πριν. Να πω. Μετράγαμε δεκαετίες. Είσαι ζωντανά στην Ελένη Μενεγάκη, δεν πιστεύω να το έχεις κάσει από τη δουλειά. Όχι, όχι, είμαστε εντάξει, είμαστε. Από τι ώρα? Τις 10. Από τις 10, ζεσθενόσασταν πολύ. Ζεσθενόμασταν, έχει πολύ ζέστη σήμερα και ήρθαμε πέρα με τα παιδιά να παίξουμε λίγο. Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε, θα βραδιάσετε? Όχι, θα βραδιάσετε, έχουμε και δουλειές. Το βράδυ έχεις και δουλειές το απόγευμα. Το πρωί δεν έχεις και έχεις το απόγευμα. Δουλεύουμε βράδυ γι' αυτό. Το Σαββατοκύριακο τι θα κάνεις που θα έχεις 45 βαθμούς Κελσίου? Θα κλειστούμε σπίτι στο εργοτήσιο. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Όχι, Παναγία. Με προσοχή, με προσοχή. Όχι, όχι, είμαστε εντάξει. Πώς γίνεται πριν 2 εβδομάδες να μουρμουράγαν όλοι που έβρεγε και είχε ξυνεφιά και τώρα όλοι να μουρμουράνε στο Facebook και αυτά ότι έχει κάψωνα. Τι να κάνουμε τώρα, ο καιρός έτσι είναι. Και άμα βρέχει την άλλη εβδομάδα τι θα κάνουμε δηλαδή? Ρώτησε τον λίγο, Φωτεινή. Ναι. Επειδή πραγματικά σήμερα για καθημερινή έχει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και δεν είμαστε σε ένα νησί να πεις έχουν φύγει όλοι διακοπές και γι' αυτό είναι και γεμάτα. Ρώτησε τον κάτι, τα Σαββατοκύριακα δηλαδή, τι γίνεται στις παραλίες? Ας πούμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πάλι είχε καύσωνα, που είχε πάρα πολύ ζέστη, που δεν είχε αέρδες, δεν είχε βροχές, δεν είχε τίποτα. Τι γίνεται το Σαββατοκύριακο εκεί? Ελένη μου, το Σαββατοκύριακο πραγματικά ο κόσμος φαντάζομαι θα πρέπει να έρθει από πολύ νωρίς. Αν θέλει να εξασφαλίσει ομπρέλα και ξαπλώστρα, ο κόσμος που βρίσκεται εκτός ομπρέλας πραγματικά δεινοπαθεί. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό, η ζέστη αυτή τη στιγμή δεν αντέχεται. Οπότε να πούμε στον κόσμο που μας βλέπει ότι το Σαββατοκύριακο από νωρίς στις παραλίες και επειδή στις παραλίες της Αττικής φαντάζομαι θα γίνεται χαμός, βρείτε ένα κρυσφύγετο έτσι κοντά στην Αττική και πηγαίνετε, γιατί εδώ τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι είναι Πέμπτη και βλέπουμε αυτό. Αυτό λέω. Να σου πω κάτι, έβαλες παιδί μου κανένα αντιλιακό ή θα καεί το δέρμα σου? Φοράω αντιλιακό, φοράω καπέλο, φοράω τα γυαλιά μου όπως βλέπετε και όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, το ίδιο να κάνετε κι εσείς και να πούμε φυσικά ότι προειδοποιούν οι αρχές ότι 11 με 5 καλό θα ήταν να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις και να έχουμε εξασφαλίσει την ομπρελίτσα μας, κάπου να κάτσουμε, να έχουμε νεράκι, καπέλο, γυαλιά κτλ. Γιατί τα πράγματα μέχρι το Σάββατο θα είναι δύσκολα. Την Κυριακή θα ανέβει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και από Δευτέρα θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Τέλεια. Φωτεινούλα μου, συγχαρητήρια, είσαι θεά. Μαγιουδάκι φοράς να ρίξεις μια βουτίτσα? Φοράω και θα προσπαθήσω να βουτήξω μόλις κλείσουμε τη σύνδεση. Να σου πω, Φωτεινή μου, και μια και φοράς έτσι πονηρή στολή, καπέλα, γυαλιά κτλ. Κάνε καμιά βόλτα στην παραλία. Μήπως δεις τίποτα που να αξίζει τον κόπο αφού θα κάτσεις εκεί, ρε παιδάκι μου, μη χάσεις και τη μέρα σου τσάμπα. Σε παρακαλώ. Τα κορίτσια μόνα τους βλέπω και πλησιάζω και τους λέω κορίτσια και εσείς μόνες. Ναι. Τι έχουμε κάνει λάθος? Τρελαίνομαι. Ρε Φωτεινή, να σου πω κάτι. Αφού θα είσαι εκεί, άμα το link παραμείνει, μήπως ξαναβγω λίγο αργότερα και έχεις κανένα νέο να μου πεις, δεν ξέρω. Κάτσε να μου πεις τα νέα. Ναι, θα κάτσω και αν έχω κανένα νέο, θα βγαίνω και θα σου κάνω εφόδους.
Θα χτυπάω μόνη μου, ένα 20 λεπτό μισή ώρα. Μπορεί κάποια στιγμή να με βρει ντουέτο. Μπορεί να με βρει ντουέτο κάποια στιγμή. Άντε βρε, μέχρι θάλασσα σε στείλαμε. Κινήσου. Σα ζηλεύω πολύ που είστε εκεί στο ιγκλού μα, στο στουντιάκι μα με του 19 βαθμού Κελσίου. Είναι ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, τα ξαναλέμε λίγο αργότερα, Φωτεινούλα μου. Φυλάκια. Λένε είσαι η Γεωργία Βασιλιά του 2017. Να πάρω γλάστρε. Μου πήγαιναν στην παραλία με τι καπελαδούρε και έλεγε για δεν κάνω ότι πνίγεται. Εσύ είστε, ανάψτε. Ναι, έπρεπε να πάμε κι εμεί ω παρέα να κάνουμε υποστήριξη. Πνίγεται καλέ. Εσύ σηκώνατε. Όχι, εσύ κάτσε κάτω. Μπράβο, αυτό είναι. Όχι καλέ, μη σηκώνεσαι εσύ. Εσύ τι πα να τη σώσει, τι πόσο υπάλληλο. Ο έμπορα να πάει. Θα την είχαμε τακτοποιήσει μια χαρά αν είμαστε. Λοιπόν και παρόλα που τον κάψουν, ρε παιδιά, έμαθα ότι χτε λε συναυλία Βανδί Παπαρίζου, Παπαρίζου Βανδί. Δεν ξέρω με ποια σειρά τα βάλω τα ονόματα, από ό,τι τα λέω και τα δύο. Έγινε λίγο χαμό. Παρόλο ότι και εγώ ήταν το σύμπαν, ακόμα και το βράδυ είχε πάρα πολύ ζέστη. Απνία τρομερή. Και υψηλό υγρασία νομίζω. Ισχύει. Στο θέατρο Βράχων λοιπόν ξεκίνησαν μια περιοδία που θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο. Και τι ωραιότερο από το να πας να δεις τις δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες μαζί επί σκηνής σε μια συνεργασία που συζητούσαν πάρα πολύ καιρό να την κάνουν και τώρα γίνεται πραγματικότητα κατάμεστο το θέατρο Βράχων φυσικά. Η μία για την άλλη μιλάνε όχι με τα πιο ωραία λόγια, όχι η Έλενα λέει ότι είμαι συγκινημένη και νιώθω όλα τα θετικά συναισθήματα για αυτή τη συνεργασία. Μας λέει και για την κόρη της, την κόρη της Δέσποινας Βανδύ, τη Μελίνα που αποκαλύπτει ποια είναι η αγαπημένη της τραγουδίστρια. Μάντεψε. Δεν ξέρω. Τη μαμά της λέει. Ξέρω, μπορεί να μας έλεγε την πηγαίνω σε ρε. Την πηγαίνω σε ρε. Ξέρω, και εγώ παιδάκι μικρό είναι τα παιδιά αυτά. Αυτή τους ερευνητικές. Ήτανε μπροστά η Δέσποινα. Ήταν μπροστά η μαμά, τι θα πει. Ρε η μαμά σαν τη Μανούλα δεν υπάρχει. Με βάζετε να λέω τα ίδια και τα ίδια. Αλλά αφού σαν τη Μανούλα δεν υπάρχει γιατί είναι μια κατηγορία μόνη. Η Μανούλα για το παιδάκι της. Από εκεί και πέρα αυτές που δεν ξέρουμε λέω. Σωστά. Σου λέει μια μπότ μαμά από κάποιον άλλο. Είπε τη μαμά της. Αλλά επίσης θέλω να μιλήσουμε για τη γενναία Δέσποινα Βανδύ η οποία αποκάλυψε ένα σκηνικό που έγινε πριν λίγες ώρες. Ξεκινήσουν που μπήκε λέει μια κυρία να συμμαζέψει λίγο, να τακτοποιήσει εκεί το χώρο και της είπε «Έτσι είσαι, στην τηλεόραση σε δόξ». Η Δέσποινα είπε «Συγγνώμη που δεν είμαστε με τη βλεφαρίδα και τα μαλλιά της μπούκλες όλη μέρα, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ αστείες, έχουν πολύ ωραία γυναικεία χημεία μεταξύ τους, πάμε να τις δούμε». Μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά η Δέσποινα Βανδύ και η Έλενα Παπαρίζου σε ένα τρίωρο δροσιστικό πάρτι για αυτό το καλοκαίρι γεμάτο κέφι και ενέργεια. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι και συγκινημένη, ταυτόχρονα ενθουσιασμένη, χαρούμενη. Όλες αυτές οι λέξεις που υπάρχουν, που είναι θετικές, δεν φτάνουν για τα συναισθήματα που έχω τη συγκεκριμένη στιγμή. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία. Εμείς τόσο καιρό κάνουμε πρόβες με την Έλενα. Φανταζόμαστε στο περίπου πώς όλα αυτά θα είναι με τον κόσμο. Και σήμερα ήμασταν μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Το διασκεδάσαμε. Για μένα ουσιαστικά τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Χθες βράδυ στο θέατρο Βράχων του Βύρωνα, οι δύο κυρίες διασκέδασαν το κοινό σε ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Ανατρεπτικά ντουέτα και ξεχωριστές ερμηνείες. Είδα την Ελίνα μπροστά να χορεύει, να απολαμβάνει, να τραγουδάει όλα τα τραγούδια. Εννοείται, φυσικά. Αυτό μας έλειπε. Με αυτά την μεγάλωση. Την σταβάζω που πήρε το βράδυ να τα μάθει όλα παίξει. Είχα πάει πάλι για καφέ σπίτι στη Δέσποινα άλλη μία μέρα και ήταν και ο Γιώργος και η Μελίνα εκεί οικογενειακά. Και τη λέω. Για πες μου, της λέω, Μελίνα μου, ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια? Μαμά μου. Μαμά μου, λατρεύω τα τραγούδια της. Το μπροστά μου. Είναι τόσο ωραίο. Η κυρία που μπήκε πριν μέσα κάτι να συμμαζέψει και τα λοιπά και είχε κλασικά αυτό το βλέμμα. Είναι είστε όπως τη τηλεόραση.
Ναι, της λέω, δεν ξυπνάμε από το πρωί με βλεφαρίδες και μαλλιά. Εμείς τώρα και με την κρίση και με όλα αυτά που η δουλειά μας έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε αυτή τη φάση είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι μαμά τραγουδίστρια. Μ' αρέσει έτσι που το έθεσε, ότι είναι πιο εύκολο λέει τώρα με την κρίση που έχει περιοριστεί η δουλειά μας να είσαι μαμά τραγουδίστρια. Σαν να λέω τόσο καιρό, ας πούμε, όταν έχεις πολλή δουλειά, είσαι τραγουδίστρια που είναι και μαμά. Δηλαδή, ότι ναι, τώρα έχει μπει μπροστά ο ρόλος, ας πούμε, της μητέρας και που θα κυκλοφορήσεις και απερπίτη φυσικά με ένα κότσο όπως να είναι, ας πούμε, γιατί έκανες δουλειές στο σπίτι. Εμένα μου άρεσε που λέγανε και πολλά καλοκαιρινά παλιά τραγούδια που είναι αγαπημένα όλων. Ναι, και που ταιριάζει. Δεν είναι χώρο που τον κάψουν τώρα βλέπω. Μα είναι σαν πάρτι. Τριώρο πάρτι ουσιαστικά είναι. Τα βαριά τα λένε άλλοι, Ελένη. Ποιοι? Από το βορρά μέχρι το 40 χρόνια Βασίλης και τελειώνουν όλα, παιδιά, έτσι. Ακριβώς όπως το λέω. Ρε, εσύ, Ελένη, ξέρεις γιατί συγκινήθηκα. Γιατί έβλεπα κάποιες φωτογραφίες από τα backstage. Ήτανε συγκινημένος, ήταν αγχωμένος. Γιατί ήταν αγχωμένος? Διότι είναι όλο το λιμάνι Θεσσαλονίκης πλημμυρισμένο από κόσμο. Χθες βράδυ. Χθες βράδυ, 40 χρόνια Βασίλης Καράς, μέτραγα τους δίσκους πριν ξεκινήσουμε και μέτρησα ότι μαζί με τα live είναι γύρω στους 43. Και να πούμε ότι ο Καράς είναι κάθε δίσκος και 5 επιτυχίες τουλάχιστον μέσα. Ο πιο αγαπημένος τραγουδιστής λαϊκός, ακόμα και της νεολαίας σήμερα. Βέβαια. Και βέβαια με φίλους που κάναν την έκπληξη. Γιάννη Ζουγανέλης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας που κάνει τη συγκλονιστική δήλωση ότι είναι ο δάσκαλός του στο heavy metal. Oh yeah! Ναι, τρελαίνετε. Γι' αυτό βαρύ. Και Μελίνα Σλανίδου και πολλοί άλλοι. Θέλετε να πάρουμε λίγο Βασίλη Καρά, έτσι να μουστάρουμε γεύση. Δώστε Βασίλη Καρά στο κόσμο μας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Απ' το βορρά να μ' αγαπάς το πληγατρό. Αυτός ο δρόμος κρέπει επανεπιστροφή. Ένα ταξίδι 40 ετών με επιτυχίες και τραγούδια αξεπέραστα και αγαπημένα γιόρτασε χθες ο Βασίλης Καράς στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπροστά σε χιλιάδες θεατές που αψήφισαν τις υψηλές θερμοκρασίες. Τόσες τροπές. Είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Βασίλης θα είναι πάντα επίκυρος και θα είναι πάντα αυτός που θα τραγουδάει τις καψούρες μας και όλα αυτά που ζήσαμε και όλα αυτά που θα ζήσουμε. Είναι κατεξοχήν λαϊκός τραγουδιστής, διατίθεται, θέλει τον κόσμο να τον βλέπει να χαμογελάει, τραγουδάει για τον έρωτα με τον λαϊκό απέριτο τρόπο που το διακρίνει και δεν είναι και δογματικής αντιλήψεως. Εμένα προσωπικά ο Βασίλης είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πριν από 20 τόσα χρόνια το Άστινα Λέει. Γνωριστήκαμε, παίξαμε μαζί, είναι μες στην καρδιά μου, είναι φίλος μου, αλίμονο να έλειπα από εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζουμε όλοι μας και εκτιμούμε όλοι μας και σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα και για το ελληνικό τραγούδι και για το Βασίλη. Νιώθω τιμή, νιώθω τεράστια τιμή που με κάλεσε εδώ στη γιορτή του στα 40 χρόνια του και στα 40 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και πραγματικά το εύχομαι να είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα. Έχω κάνει κάποια τραγούδια σε ένα δίσκο που έχει κάνει προτελευταίο, σύν ότι είναι δάσκαλος μου στο heavy metal. Μιλάμε για 40. Καλλιτέχνη κοινής αποδοχής, έτσι. Δεν νομίζω να είναι. Ελάχιστα είναι οι άνθρωποι που θα σου πούνε για τον Βασίλη Καρά κάτι άσχημο. Και δεν μιλάω μόνο για το καλλιτεχνικό, μιλάω για όλο το πακέτο Βασίλη Καρά. Θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τραγουδιστές. Στα επόμενα 40. Ωραίος τραγουδιστής. Παιδιά, να σας πάω λίγο κάπου αλλού. Παιδιά, όχι. Θέλω να ακούσω τον Τέρι. Τον φέραμε, τον κάτσαμε. Δεν είπε κουβέντα, μας κοιτάζει, χαμογελάει, γελάει με αυτά που λέμε. Κοιτάσου, πες τίποτα από τα ωραία σου.
Λοιπόν, θα μιλήσω για τους φίλους μας τους Ναξιώτες, οι οποίοι ετοιμάζονται να μπουν στο ρεκόρ Guinness. Πώς? Για τη μεγαλύτερη ποσότητα τηγανισμένης πατάτα. Και σερβιρισμένης πατάτας. Το 8ο φεστιβάλ πατάτας ξεκινά 15 Ιουλίου και έχουν ετοιμάσει. Το προηγούμενο ρεκόρ είναι 400. Τι βλέπω τώρα ρε παιδιά, τα πλάνα που βλέπω αυτή είναι. Αυτό είναι βιντεάκι που έχουν ετοιμάσει ο αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος είναι παλιό. Καπούνης, γιατί φαίνεται παμπάλαιο το υλικό. Και δείχνει με μια επεξεργασία πώς γίνεται η καλλιέργεια της πατάτας μέχρι που φτάνει στο πιάτο. Όλοι του κόσμου, έτσι, γιατί κάνουν ακόμη και εξαγωγές. Λοιπόν, ετοιμάζονται να τηγανίσουν 650 κιλά πατάτας με 550 λίτρα λαδιού ναξιώτικου και αυτό σε 22 σουκάλια. Οι άνθρωποι από το βιβλίο των ρεκόρ Guinness θα είναι εκεί να το καταγράψουν. Το προηγούμενο ρεκόρ είναι 480 κιλά στην Αγγλία. Ευελπιστούμε ότι θα μπουν, δεν ξέρω πώς το έκαναν, ότι θα μπουν εύκολα στα. Τι πατάτα να έχει το Λονδίνο τώρα. Μα είναι και ντροπή να λες ρεκόρ Guinness πατάτα στην Αγγλία. Δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί το σήμα κατά τεθέν είναι fish and chips. Είναι πατάτα με ψάρι, τηγανιτά. Παράγει πατάτες η Αγγλία. Δεν ξέρω, νομίζω. Ξέρω εγώ. Πάντως την πατάτα την έχει πολύ. Έχουν παλιά πολλά απικίες. Μπορεί να έχουν να φέρνανε. Εμείς την πατάτα μάθαμε ουσιαστικά τελευταία, έτσι. Μην λέω είμαστε πατατάδες. Ναι, την έφερε ο καμποδίστρια. Δεν την έχουμε πολλά χρόνια στη ζωή μας. 200 χρόνια δεν την έχουμε. Άλλοι το τρώγανε από παλιότερα. Πιο παλιά από εμάς. Να δούμε και ένα άλλο προϊόν που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και είναι η άσπρη φράουλα. Την καλλιέργησαν στην Ιαπωνία. Μαύρη ντομάτα. Εντάξει, είναι σαν μελανιασμένη. Σαν μελανιασμένη. Ναι, ντοματίνη λέει. Ωραίο. Και είναι ακριβό, δεν είναι το κανονικό. Και επειδή η Ελλάδα πετάει, πετάξαμε και το δορυφόρο μας. Έφτασε στο διάστημα. Ελλάσσα 3. Βέβαια. Ελλάσσα 3, ρε παιδιά. Είχαμε σατ 1, σατ 2, πείτε μου και εμένα. Είχαμε τον Ελλάσσα 2 που πέταξε πριν από 15 χρόνια την πρώτη φορά και τώρα πήγε αντικατάσταση στο διάστημα. Κάθε 10-15-16 χρόνια. Ωραία. Και τι κάνει. Τώρα λοιπόν αυτό που βλέπει. Δηλαδή αυτό που λες ότι έχουμε τώρα εμείς εκεί, τι μας κάνει. Θα σου πω. Μας βοηθάει καταρχάς όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Βοηθάει σε τηλεπικοινωνία. Στο διαδίκτυο, στην επικοινωνία των αεροπλάνων, βοηθάει γενικά. Πρέπει όλες οι χώρες όσες μπορούν να συμβάλλουν για να υπάρχει μια ομπρέλα πάνω από τον πλανήτη, ούτως ώστε οι τηλεπικοινωνίες να είναι ασφαλείς για όλους. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα δηλαδή αυτό. Από τη γαλλική Γουιάννα τον πετάξαμε. Από τη γαλλική Γουιάννα τον πετάξαμε, είναι κατασκευής Ιταλίας. Μαζί με μια γαλλική εταιρεία, εχθές περιχαρείς. Δηλαδή. Εμείς είναι δικός μας, αφού λέγεται Ελλάσσα. Είναι Ελληνοκύπριος, είναι μαζί με την Κύπρο η προσπάθεια αυτή που γίνεται. Μπράβο. Κυρίως για την τηλεφωνία είναι αυτός ο δορυφόρος, για την τηλεφωνία στα αεροπλάνα, εμπτήση και στο ίντερνετ. Εκεί θα βοηθήσει. Να που έχουμε και εμείς όμως δορυφόρο. Και θέλω ως τελευταία είδηση να σου δείξω μια φωτογραφία, Ελένη, να δεις. Μία φωτογραφία με δύο γιατρούς στην Κίνα, οι οποίοι έκαναν τη μεγαλύτερη, την πιο πολύωρη εγχείρηση που έχει γίνει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Πάνω από 30 ώρες χειρουργούσαν έναν ασθενή. Έχει τελειώσει μόλις το χειρουργείο, έχουν πέσει λοιπόν, στο έδαφος από την κούραση, κάνοντας το σήμα της νίκης. Ένας ασθενής, ο οποίος είχε όγκους στον εγκέφαλο, περίπου 35 ώρες, ήταν τρεις χειρουργοί, 6 αναισθησιολόγοι και 8 νοσηλευτές. Σερί χειρουργούσαν τον ασθενή και η ζωή του σώθηκε. Αυτή η φωτογραφία έχει γίνει viral, σε όλο τον κόσμο παίζει για να δείξει την αυτοθυσία των γιατρών, οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα όταν είναι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Και έχω και το βίντεό μου, όποτε θέλεις να το δούμε. Ένας, παιδιά. Δεν θέλω ένα να το παίρνει μόνο. Το χαιρόμαστε σήμερα, πρώτη μέρα, τελευταία μέρα. Θέλω να το περάσουμε λίγο παρείστικα. Και όπου μας πάει, και όπως μας πάει. Γι' αυτό είπα ότι και να μην παίξουμε και αυτά που έχουμε ετοιμάσει, δεν τρέχει. Έχω κι εγώ ένα γιατρό, άμα θέλει. Βγάλ τον ρε Γρηγόρη. Το Ρεχάν το Μουνίρ. Πάλι σεξουαλικό μου φέρε μωρέ. Το χούι δεν φεύγει το ανθρώπινο. Και γιατρό είναι ο άνθρωπο, δεν είναι παιδιά. Με του γιατρού που πραγματικά. Και με τον Μουνίρ θα συγκινηθώ. Το κουτάκι στην ειδική ιστορία. Εγώ θέλω να δω. Να το Ρεχάν το Μουνίρ, αυτόν θέλω να δω. Είναι παιδιά. Ο Ρεχάν το Μουνίρ είναι από το Πακιστάν και τώρα είναι Νέα Υόρκη. Τελειώνει σε ρο ή έχει και γιώτα στο τοίχο. Ρεχάν Μουνίρ. Ρεχάν Μουνίρ. Τέλος. Τέλος. Σίγουρα γιατρό, γιατί δεν έχει αφήσει συντριβάνι για συντριβάνι. Είναι 100%. Τι έκανε ο δόκτωρ και έριξε το Instagram. Ο Ρεχάν λοιπόν πήγε Νέα Υόρκη, πήρε υποτροφία να πάει γιατρό. Γίνεται ο άνθρωπο να πάρει ειδικότητα και δεν τα έφερνε βόλτα πριν πάρει τον πρώτο μισθό και ανέβασε μια φωτογραφία του. Πώς, έψαχνε συγκάτοικο. Αυτή εδώ, η ιατρική φωτογραφία. Εδώ έχω βγάλει πολλές. Βγάλε το Μουνίρ από εδώ και δώσε τον print. Νάτο. Νάτος. Αυτή είναι ανέβαση με το σορτσάκι του. Ναι, ρε, εσύ, δεν μου κάνει ντόκτορ, εδώ θα ψινόμουν. Μα λέει. Δεν είπε ψάχνω ασθενή. Καλησπέρα από τη φοντάνα την τρέβη. Γεια σας, ελάτε να πετάξουμε μαζί το κέρμα. Φοράω σορτσάκι.
βγάζει τη φωτογραφία και λέει: Είμαι Νέα Υόρκη, ψάχνω ένα συγκάτοικο, τα φέρνω δύσκολα βόλτα. Μ' αρέσει πολύ η καθαριότητα και πλένομαι συχνά. Άντρα, μόνο. Και πλένομαι συχνά. Ναι, συγκάτοικο ψάχνει, άμα δεν πλένεται. Ποιες αγγελίες το ψάχνεις, πες μας να ξέρουμε κι εμείς να ψάχνουμε αγγελίες. Δεν το ψάξα εγώ. Οι γυναίκες τρελάθηκαν με το Μουνίρ. Τον πήρανε φωτογραφία, τον ανεβάζαν σε όλα τα γυναικεία site. Γιατί τρελάθηκαν, επειδή ας πούμε είναι νέος και έτσι. Συμπαθητικό αγόρι. Τους άρεσε ο Μουνίρ, απλά. Κοίταξε, περίμενε. Γιατρός με μουζί, Μουνίρ το επίθετο. Πες ότι είσαι φοιτήτρια, η Ελένη, και έχεις πάει στο Λονδίνο φοιτήτρια. Και ψάχνεις να βρεις συγκάτοικο και βλέπεις αυτό το αγοράκι. Μουνίρ, Μουνίρ, τον βλέπεις ότι ψάχνεις συγκάτοικο. Και πάει την πόρτα και λέει καλησπέρα, με λένε Ρεχάν Μουνίρ και πλένομαι συνέχεια. Θες να συγκατοικήσουμε. Γιατρός είναι, πλημμένος είναι, γιατί. Αν δεν το πιστεύεις, δες με και τον έπαιρνε συγκάτοικο. Οπωσδήποτε, μετά το συντριβάνι αυτό που είδα, Μουνίρ, πραγματικά μου φάνηκε πολύ καθαρός και καλό παιδί. Καλό παιδί, καθαρό, αλλά εσύ δεν τον έπαιρνε, θα έπαιρνε μια κοπέλα. Να αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, πιο εντάξει, ότι θα μπορώ και να αλλάζω μέσα στο δωμάτιό μου και να μην σκέφτομαι τι τώρα. Ο κύριος Μουνίρ που συγκατοικούμε. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν θα τον έλεγα κύριο Μουνίρ, θα τον έλεγα πώς θα Ρεχάν. Ρεχάν. Λοιπόν, θα πολύ τον έλεγα Ρεχάν. Είναι Ρεχάν, δεν φέρε λίγο νερό. Ωραία, και από όνομα και από επίθετο σκύζει για Ελλάδα. Θα είχα και γιατρό. Θα είχα και γιατρό, μη μου συμβεί και τίποτα. Μπα και άλλαζες και το επίθετο, άμα ήταν. Δεν ξέρουμε τι γιατρός είναι. Γιατί μπορεί να είναι κτηνή γιατρός, μπορεί. Ελιάνα Μουνίρ. Ελιάνα Μουνίρ, να το πάω αυτό. Ας το γιατρό σου, γιατί είσαι πονηρό μυαλό, αλλά δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Γλυκούλης όμως. Βρήκε όμως. Βρήκε κόσμο πολύ, δουλειά. Λέω να πάω στην κωμωδία, αφού είμαστε λίγο έτσι σε κωμική κατάσταση. Στην κωμωδία του Θοδωρίκου. Ναι, Θοδωρίκο, είναι ωραία, μ' άρεσε. Θοδωρίκο, πετινέ μου, πετινέ μου, πιτσιρίκο. Πιτσιρίκο. Τι να κάνω. Μ' άρεσε πάντα η Βλαχοπούλα, ακόμα μ' αρέσει. Και εμένα μ' άρεσε. Λοιπόν, και αυτή η ταινία μ' άρεσε, είναι ιταλική, ιταλικότατη. Mm. Διαδραματίζεται σε ένα χωριουδάκι της Σικελίας. Πολύ όμορφο. Λέγεται Πιέτρα Μάρε. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, βαρέθηκαν τον προηγούμενο δήμαρχο. Φαύλος ο δήμαρχος, σαν τον Μπερλουσκόνη ήτανε. Τους είχε βολέψει όλους. Κλασική περίπτωση έτσι, Νότου, Μεσόγειος, Σικελία κλπ. Ρουσφέτη. Θυμίζει τόσο πολύ Ελλάδα. Όλα, όλο το χωριό ήτανε ρουσφέτο ευνοημένο. Ως που αποφασίζουν για μια αλλαγή και εκλέγουν δήμαρχο έναν συμπαθή, νέο καθηγητή, νομοταγή που τους υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Όλοι είναι υπέρ του, όλο το χωριό. Φυσικά οι συγγενείς τον υποστηρίζουν, ακόμα και ο παπάς εκεί, ο ντόπιος. Και βγαίνει και αποφασίζει να κάνει το απίστευτο. Να εφαρμόσει το νόμο. Και έρχονται τα πάνω κάτω. Στη Σικελία, είπες. Υπάρχουν σκηνές στην ταινία που αφενός γελάς γιατί είναι αστείες και καραμπινάτα λαϊκές, αφετέρου γελάς και εσύ ως Έλληνας γιατί θα μπορούσε να έχουν γίνει στη γειτονιά σου, στο κάπου νησί, ξαναδεί, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Το έχεις ξαναδεί δηλαδή και αν δεν το έχεις δει, το έχεις ακούσει. Σω ένα παράδειγμα, είναι ένας τύπος που έχει μια καντίνα απ' έξω από το Δημαρχείο ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι πιο παράνομο υπάρχει. Το έχει στήσει μόνος του κλπ. Και πάει ο γνωστός του που τόσο καιρό λουφάρανε στα καφενεία. Και έχει ντυθεί αστυνόμος, γιατί ήταν αστυνόμος άσχετο αν ποτέ δεν είχε κάνει τον αστυνόμο, τον χωροφύλακα. Και του λέει: Γεια σου, ρε Τζάνι, γεια, τι έγινε, πώς είσαι, καλά, αυτός πούλαγε. Λέει: Δώσε μου σε παρακαλώ την άδειά σου. Την άδειά μου, λέει: Δεν την έχω πάνω μου. Λέει: Πού είναι η άδειά σου, λέει: Άδεια γιατί. Για να το λειτουργήσει, λέει αυτό. Λέει: Δεν την έδωσε. Πού είναι, μα μου την έδωσε, δεν με πιστεύει. Ποιο την έδωσε. Ο πατέρας μου, λέει, μου την έδωσε. Εμένα προσωπικά. Ο πατέρας του. Τι να σου πω. Ρε εσύ, είσαι καλά, του λέει, γιατί έχεις ντυθεί έτσι. Τι να κάνω. Μια, δυο, τρεις χωροφύλακες όλοι που εφαρμόζουν τον νόμο αρχίζουν και τρελαίνονται γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει. Δηλαδή, άλλη σκηνή είναι ένας μαγαζάτορας που έχει κάνει την ταβέρνα του πάνω στα βράχια, πάνω στη θάλασσα. Σαν να το έχουμε δει στα νησιά. Έχει βάψει. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Έχει βάψει και τα βράχια, ωραία. Έχει βάλει και τα καγκελάκια του και τα σκηνάκια του κλπ. Μία, δύο, τρεις προειδοποιήσεις είναι με τη γυναίκα του, το παίρνουν σηκωτό οι αστυνομικοί και φωνάζει στη γυναίκα του: Γυναίκα, φέρε τους αστυνόμους. Φέρ τους, τους καραμπινιέρους. Και λέει. Τι να πω, λέει, νάτι, είναι οι ίδιοι που σε παίρνουν. Και τους ξανακοιτάει, τους κοιτάει και λέει, βρε, φέρ τους αστυνόμους, λέει. Δηλαδή, δεν το πιστεύω ότι αυτοί είναι που με παίρνουν αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν λοιπόν πολλά. Αυτό το δίδυμο των Φικάρα και Πικόνε που έχουν ξανακάνει ταινίες και είναι και ηθοποί και παίζουν και στην ταινία, κάνουν το έξυπνο να κάνουν την ταινία μπουφόνικη, δηλαδή λίγο υπερβολική και προσαρμοσμένη στο στυλ αυτό το σιτσιλιάνικο, αλλά το κοινωνικό υπόβαθρο, η κριτική και η σάτιρα είναι πάρα πολύ κοφτερή. Το καταφέρνουν δηλαδή να σε κάνουν να
να καταλαβαίνεις πολύ καλά τι συμβαίνει και μάλιστα δεν τα ωρεοποιούν τα πράγματα. Δηλαδή είναι πέραν της λύτρωσης η διάβρωση, η ατιμωρησία και η υπακοή. Θα δούμε το τρέιλερ. L'immondizia ci sta seppellendo vivi! Perché il traffico non si può più camminare! Vedrai che questo paese lo aggiustiamo. La gente è stanca e ha voglia di cambiamento, sono tutti con te! Al nuovo sindaco! Cambiare è possibile! Sì! Oggi tutti insieme cominciamo una nuova storia! Però Pierpaolo è stato chiaro, ha detto il progetto deve essere regolare! Vabbè, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare! Me le dovete portare, così facciamo pulizia. Ma tu il permesso per vendere frutta e verdura, chi te l'ha data? Mio padre. E l'euforia dei primi giorni, ma vedrete che Pierpaolo tornerà normale. Anche a noi giustamente ce l'ha raddoppiata l'immondizia. Sono cornuto. Democrazia che vuoi che sia, non ti arrabbiare. Signori, sta rovinando un paese. Ma qua l'abbiamo votato tutti, non è che si fa così. Loro ce lo devono dire che questo era onesto veramente. Ci sono tante cose ancora da aggiustare. Più di queste. Ma ha introdotto la differenziata. Tutti imboscati, vigili urbani, operatori ecologici. Stanno controllando cartellini e presenze degli impiegati. Oh, di tazzine! Ho capito, ma voi a Milano, i tovaglioni sporchi di sugo, dove li buttate? Ma come cazzo è venuto in mente devo da un onesto? Ti scanniamo e mettiamo le budella nell'umido e le ossa nell'indifferenziata. Ma che hai fatto la minaccia ecosostenibile? E ormai c'ho l'abitudine, salvo. Καλά, πολύ αστείο φαίνεται. Δηλαδή θέλω να σου πω, το βλέπεις ότι είναι υπερβολικό, δηλαδή ότι είναι όλο τραβηγμένο, αλλά με λόγο και με πίκρα κιόλας. Δηλαδή υπάρχει κάτι πολύ πικρόχολο στο ότι κάποιος αποφασίζει να βάλει σε τάξη τα πράγματα και τα πρόσωπα και ενώ τα πρόσωπα το θέλουν, πόσο ελληνικό είναι αυτό, δεν μπορούν. Δεν γίνεται. Και η συζήτηση είναι, δεν αλλάζει ρε παιδί μου, ό,τι και να κάνεις όταν είσαι φτιαγμένος με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει περάσει το DNA σου. Πώς λέγεται η ταινία, παίζουν πάλι. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Μας κολλάει γάντι. Και... Ναι, δηλαδή την ψάχναμε την κωμωδία του καλοκαιριού. Μπορεί και να είναι αυτή. Δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Την έχω εγώ την κωμωδία του καλοκαιριού. Ξέχασε το. Τη σούπε. Κόντρα τη σούπε. Και πάλι τη σούπε. Καιρό να σου την πει. Αλλά. Θα κάνω ντου στη Φωτεινή πρώτα. Φωτεινάκι! Ελένη μου, τα παράπονα στο Δήμαρχο μπορεί να τα κάνετε εσείς. Εγώ τα παράπονα στο Δήμαρχο αλλή μου θα τα κάνω γιατί δεν με φώναξε νωρίτερα εδώ. Έχω πήγε το καπέλο σου, αγάπη. Όση ώρα κάναμε να συναντηθούμε. Και τον Άρη. Άρη. Τι κάνετε, Άρη? Έχει πολύ ζέστη, αλλά πολύ ωραία είναι. Φυσάει λίγο. Είσαι λίγο σε κατάσταση 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Λιώνει το κορμί, δυστυχώς λιώνει, αλλά αντέχουμε. Άρη, γιατί είσαι μόνος εδώ? Λόγω ότι όλοι οι φίλοι δουλεύουν πρωί. Εγώ δεν δουλεύω πρωί, δουλεύω βράδυ, οπότε επί της ευκαιρίας είναι... Φωτεινή, ρώτα έτσι διακριτικά. Καλά, και δεν υπήρχε ούτε μία φίλη, να έρθει δύο-τρεις φίλες. Ναι. Να καταλάβουμε αν είναι μόνος. Δεν ακούει τώρα αυτός, εσύ μόνο ακούει, ρώτα. Άρη μου, να σε ρωτήσω τώρα. Μου κάνει λίγο εντύπωση τέτοιος άντρας όμορφος εδώ γυμνασμένος. Καμιά φίλη ή περισσότερες φίλες δεν είχες να έρθουν εδώ? Η κοπέλα μου δουλεύει. Μπορώ να δω. Όχι, ρε Άρη, τώρα να πει. Φωτεινή, φύγε! Φύγε όπως είσαι! Ελένη, πάρε χρόνο! Κάτι φίλες πίσω! Ξαναβάλε καπέλο, να μην καείς, βάλε καπέλο. Άμα βρεις τίποτα καλό, ξαναπέτα καπέλο. Λοιπόν, κοπέλα μου δουλεύει. Μισό λεπτό, κάτι φίλες εδώ τη στιγμή. Α, βρήκες φίλες, κάτσε, ναι, βάλε καπέλο. Είναι της κατηγορίας μου, γεια σου. Γιατί είσαι μόνη σου, κορίτσι μου, εξήγησε μου, γιατί και εγώ μόνη μου είμαι. Και δεν ξέρω τι έχει φταίξει. Εντάξει, τα αγόρια δεν προτιμούν να έρχονται μαζί μας για μπάνιο. Έχουν και αυτές. Γιατί? Κόμπλεξ. Πες το, κόμπλεξ. Έχουν κόμπλεξ οι άντρες να έρχονται με τις γυναίκες τους για μπάνιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φωτεινή. Δεν ξέρω. Δεσμευμένη κι αυτή. Κι αυτός κι αυτή. Καταθλιπτική θα φύγεις από εκεί. Όχι. Και να σου πω κάτι όμως, άμα έχεις στο μυαλό σου ότι οι άντρες έχουν κόμπλεξ, δεν θα τα πας καλά σαν εμένα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Οι άντρες είναι. Προτιμούν να πηγαίνουν βέβαια και μόνοι τους για μπάνιο, γιατί βλέπουν και καλύτερα, πιστεύω. Σου έχει συμβεί να γνωρίσεις ποτέ κάποιον στην παραλία, δηλαδή εδώ πιστεύεις ότι θα μπορούσες να βρεις ένα τέρι έτσι που να έχετε μια σχέση ζωή? Όχι. Τότε πάμε να φύγουμε, ρε κοπέλα. Φωτεινή, ρώτα, πού πιστεύει ότι βρίσκονται τα καλά τα τέρια?
Πού κυκλοφορούν. Τα καλά τα τέρια, πού πιστεύεις ότι κυκλοφορούν. Στο βουνό. Σίγουρα έχει σε παραλίες και κλαμπάκια. Τώρα από κάποια κοινή παρέα. Από γνωστό, μέσω γνωστού, ναι. Κοίτα, ο Κουτσογιαννόπουλος, από ό,τι ακούω, έχει προτείνει κάτι ταινίες. Πιστεύεις στο σινεμά μπορεί να τον βρούμε τον άντρα της ζωής μας. Θα μπλέξεις, ελευθερία. Μπορεί. Γιατί όχι. Θοδωρή, ναι. Θα πάω σινεμά το Σαββατοκύριακο. Άντε, πήγαινε όπου θέλεις, γιατί το link αυτό μας έχει έρθει πανάκριβος που να βρεις παρέα. Υπερορίες, δηλαδή. Φωτεινή, θα ξαναμουκάρω. Κυκλοφόρα εσύ, γύρνα γύρω γύρω. Μη μου κάθεσαι σε ένα μέρος. Χαλίκι για χαλίκι, Ελένη. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Σε πάνω σου βασίζομαι, αλλά όσο ψάχνεις, βάλε καπελαδούρα. Όταν βρεις, πέτα καπελαδούρες, γυαλιά, βάλε ό,τι νομίζεις. Βγες με το μαγιό σου. Αλλά. Έτσι, ίσως. Έτσι, αλλά και αντιλιακό, ε. Δεν σε θέλω καμένη και να κλαις αύριο. Λοιπόν, ξαναφεύγουμε και ξαναγυρνάμε. Εσύ είπες ότι έχεις πολύ δυνατή ταινία. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Ο Θοδωρής έχει ετοιμάσει ένα βίντεο για τις ταινίες του καλοκαιριού, τις αναμενόμενες. Ενδεικτικό. Ένα ενδεικτικό. Ενδεικτικό. Δεν είναι μέσα η κωμωδία του καλοκαιριού και στεναχωρήθηκα. Εσύ δεν στεναχωριέσαι που τη βρήκε αυτός και εσύ δεν την έχεις βρει. Παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Γρηγόρη. Εγώ φτιάχνω ένα θέμα και αφήνω κενά για να τα βρει. Είναι σαν τα πετραδάκια. Και έρχεται και λέει τι λείπει άραγε, τι λείπει άραγε και το βρίσκει. Όταν το βρίσκει, είδες που βρίσκει θέμα. Ναι, σαν παιχνίδι το δέχει. Ωραία, λοιπόν, σαν παιχνίδι δείτε το κι εσείς. Θα ξαναφύγω σε διαφημίσεις. Ένας παλιόφιλος, γιατί η παλιοπαρέα μαζεύτηκε σήμερα και ο παλιόφιλος της παλιοπαρέας είναι και αυτός εδώ και είναι κουζίνα. Θα δούμε ταινίες και θα μπω κουζίνα. Αλλά μετά και άλλη μια παλιόφιλη της παλιοπαρέας έρχεται. Είναι η Άση, τη θεματάρα της. Σήμερα τα παλιοφιλαράκια σας είναι εδώ. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Όλοι τρελοί στην ίδια παρέα, δεν γίνεται. Εδώ άφησε το πούλμαν. Δηλαδή ότι δεν θα πούμε τα ονόματα, ότι τόση ώρα ταχώνει στο Θοδωρή για μια βράβευση που δεν έπρεπε να γίνει σε συγκεκριμένο αλλά σε κάποιον άλλον, δηλαδή δεν μπορώ. Σε εστιατόρια, όχι σε ταινίες. Σε εστιατόρια. Δηλαδή πραγματικά είναι αστείο. Πώς παθιάζεσαι. Τι να κάνω. Πόσο ξεκάθαρο είναι πραγματικά τα χούγια που έχει ο καθένας μας, ο ένας για τον άλλον. Για τον εαυτό μας μπορεί να μην τα πιάνει ο καθένας αυτά που έχουμε τις λόξες μας, αλλά ο ένας μας για τον άλλον ξέρουμε, ρε παιδί, αν κάτι να μιλήσουμε. Ας πούμε, εσύ η δικιά σου λόξη είναι που δεν μπορείς να χάσεις. Δεν μπορείς. Όχι, όχι, όχι. Που δεν είναι κακό. Αλλά πραγματικά φανατίζεσαι τόσο πολύ. Πλάκα κάνεις. Που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο άλλος. Αλλά είναι τα χούγια. Η άλλη θα τσακωθεί ακόμα και γι' αυτό που είναι τόσο αδιάφορο. Όχι, γιατί δεν είναι. Δεν μ' αρέσει η αδικία. Εγώ της λέω, θα της πω τι γίνεται με αυτά τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να είναι τα σκουπίδια στον δρόμο. Δεν μπορεί να έχει πάρει αυτό το εστιατόριο βραβείο. Μην με πιέζεις, παιδάκι μου. Θέλω να πω κάτι που έγινε στο καμαρίνι με την Ελιάνα για να περάσω μήνυμα στο Φαράκλα. Ναι, ναι. Ήταν στο καμαρίνι και φώναζε και ήταν μια κοπέλα του δελτίου που ήθελε να βγει στο live και έγραφε κάτι, τέλος πάντων. Και γυρνάω, την αγριοκοιτάζω, της ρίχνω κάτι γαλλικά. Μου έριξε γαλλικά. Άγρια γαλλικά όμως, άγρια γαλλικά. Έλα ρε, τα χάσα αυτά να γελάσω λίγο, να ευθυμίσω. Και είμαι κοντά κι εγώ στα καμαρίνια. Και εκεί που είναι στα ντουζένια της, μόλις ακούει τα γαλλικά και... Εκεί μαζεύεσαι. Παράδειγμα, μάθε τα κόλπα. Υπάρχουν κόλπα. Σοκαρίστηκα γιατί ξαφνικά μου λέει σε πολύ έτσι, γαλλικά. Σιλάνς ανόητη, αλλά με κακές λέξεις. Σιλάνς ανόητη. Παλαιούφαλήρο. Πες πως έκανες. Και ήμουνα δίπλα, όντως. Ναι, και μου λέει, δεν σου λέει τέτοια ο Νικόλα. Η στρίκλα που γίνει αρνάκι. Δηλαδή απλά κανείς δεν μου είχε φωνάξει μέχρι τώρα. Έτσι. Λουφάζω σε αυτό. Αυτό μου είπε. Το θέλει τον πυρελίκη της. Ναι, λουφάζω. Ωραίο αυτό. Πολεμάω. Μην με γυρνά πάλι στην κυρία και τον ναύτη που σα είπα ότι έβλεπα στο όνομα Σινέμα 3 και συγχύστηκα και το άλλαξα γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αυτό το πράγμα. Μου γύρισε το μάτι. Και εσύ δεν μπορεί. Τα παίρνει και εσύ ζεστά. Μα τα πήρα στην αρχή. Το σου λέω, το βλέπα προβληματισμένα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα άνθρωπο στην ανάγκη, ρε παιδί μου, όταν μείνει σε αναρριμονήσει και πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστεί. Λέω πόσο θα μείνει σκύλα αυτή η σκύλα. Γιατί σκύλα ήταν και ανάγκη και σκύλα. Αλλά πέρασε από την άλλη πλευρά. Και μετά... Τι την πλάκωνε, τι την έβριζε, τι την έφτιανε, τι την κλώτσαγε. Τι της έλεγε, θα με λες αφέντη, φίλα μου το χέρι, φίλα μου το πόδι. Μέχρι που υποτάχθηκε. Εκεί πάνω ξενέρωσα. Άντε ρε, φύγε από εδώ, λοιπόν, να βλέπω τέτοια, δεν μπορώ. Θα το δω. Όχι, αμένα να συγκιστούν. Ωραία, ξέρουμε τα χούγια ένα στο άλλο, παιδιά. Είμαστε σαν group therapy εδώ πέρα. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Με ίσιοσε πάντω ο Γρηγόρη, μια χαρά το πρωί. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ταινία. Γιατί θέλω να πάω κουζίνα. Μαζί σα θα πάω στην κουζίνα.
Θα την πω και θέλω με προσοχή να τη δείτε. Και να δείτε μετά και το αφιέρωμα. Εγώ, να μην ξεχάσω μόνο, ανέβασα φωτογραφία με τα ρούχα που φοράω και αυτό το υπέροχο, πραγματικά υπέροχο και πολύ σχετικά. Δεν κάνω να το πω, αλλά οικονομικά είναι. Τέλος πάντων, έχει μια αλφα τιμή. Μία από εσάς μπορεί να το κερδίσει. Είναι πολύ ωραίο δώρο, μην το χάσετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα δεν δίνονται, αλλά αυτό δίνεται και είναι καταπληκτικό. Κάντε τα like σας και μία από εσάς θα το κάνει δικό σας. Έχω ανεβάσει και κάποιες άλλες φωτογραφίες, δεν θυμάμαι. Για μπείτε λίγο Instagram, γιατί έχω ανεβάσει διάφορα δώρα. Γιατί κλείνω, φεύγω, πού θα σας αφήσω εσάς. Είναι καινούργια πράγματα αυτά. Αλλιώτικα. Για μπείτε, διαβάστε. Λοιπόν, και θα ανεβάσω κι άλλα σε λίγο. Πολλά δώρα θα δώσω σήμερα. Α, συγγνώμη, μωρέ Γρηγόρη. Θα δώσω και αύριο δώρα. Θα βγω να μαζέψω την αγορά. Δεν με πειράζει, θα αποφασίσω μόνη μου και μετά θα τους πάρω τηλέφωνο. Τους πω, ξέρετε, δώσετε αυτά τα δώρα. Γιατί θέλω να μου στείλετε την φωτογραφία σας που πραγματικά σας θυμίζει ωραίες διακοπές, ωραίες σας στιγμές στις διακοπές σας. Δεν με νοιάζει το πού, αλλά θέλω να μου το γράψεις από κάτω. Στην Κύθνο, στη Ρόδο, στη Μονεβασιά, στα Τρίκαλα, ξέρω εγώ, τα δυο στενά. Δεν με νοιάζει. Στη Ρώμη, στην. Οπουδήποτε. Ανεβάστε μου φωτογραφία στο mail μας, στο eleni1@alphatv.gr. Αύριο θα διαλέξουμε, θα παίξουμε και θα δίνω δώρα διάφορα. Μην με ρωτάτε τι. Αφού ξέρετε, εδώ την έχουμε την αγορά. Θα τα βρούμε τα δώρα. Θα είναι από όλα τα είδη. Μπείτε και στο δικό μας Instagram, καθόλου. Δώρα δεν έχουμε. Αλλά μπείτε. Εγώ δεν θέλω αγάπημα δια χέρια. Πέρασαν χιλιάδες δώρα φέτος από τα χέρια μου για άλλη μια χρονιά. Έτσι θα φύγω. Και σπαστά μες το καλοκαίρι θα σας ξαναδίνω δώρα. Γιατί? Γιατί έτσι μου αρέσει. Αγιο Βασιλάκη, καλοκαιρινό. Γιατί... Άσε καλοκαιρινό θα κάνουμε like. Δεν είναι στην εκπομπή. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι εκτός εκπομπής. Να κάνεις και να πάρεις και δώρο. Θα χαλάσω. Θέλει και μια φωτογραφία σου με μαγιό καλά. Όχι, είπαμε και είναι διαγωνισμός. Μην γίνει τράμα. Δεν είπα εγώ με μαγιό. Είπα τις διακοπές σας ό,τι ρε παιδί. Με το παιδί σου, με τα γόρι σου, μόνη σου, με τα κορίτσια σου, με τις φιλενάδες σου, με τη γιαγιά. Θέλει να φύγουμε για τη Swinger, δεν είναι και χειρότερα σε φαντάζομαι. Απλά δεν μπορεί τώρα πια να πει τίποτα. Και χειρότερα. Και χειρότερα δεν υπάρχει από το μαγιό, για δες τι άλλο. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Πώς να γίνεις Λατίνος εραστής». Να το είναι η ταινία. Ναι. Και είναι, είστε όλοι και είμαστε όλοι πολύ τυχεροί γιατί βγαίνει σε 10 ημέρες. Ναι, βγαίνει την άλλη Πέμπτη. Βγαίνει 9 Ιουλίου. Και δεν το φέρεις, δεν σ' άρεσε. Πόσο? 9 Ιουλίου. Μήπως βγαίνει 6. Α, μπορεί. 6. Αλλά βγαίνει τώρα, κοντά. Είναι Κυριακή. Εγώ... Δεν σ' άρεσε η ταινία. Ότι είναι τι είπα ότι είναι του Γρηγόρη. Λοιπόν, ο Μάξιμος, ο πρωταγωνιστής, είναι ένας Λατίνος εραστής, καρδιοκατακτητής, που δεν έχει δουλέψει ποτέ. Είναι νόστιμος. Α, μπράβο. Είναι ωραίο αγόρι. Ωραία. Πριν 25 χρόνια παντρεύεται μια ηλικιωμένη κυρία γιατί ήταν ζάμπλουτη. Είπαμε, Λατίνος εραστής. Μάλιστα. Καλό παιδί. Στα 80 της, η κυρία αυτή, δηλαδή 25 χρόνια μετά, ερωτεύεται ένα πολιτή αυτοκινήτων και τον παρατάει. Άσε μας, μωρέ. Ρίχτε ρε παιδιά τα πλάνα να δει και την κυρία που ερωτεύτηκε. Όχι, θα δω όλο τον τρέλερ να το καταλάβω. Ελένη, θα τρελαθείς. Περίμενε. Τον χωρίζει 80. Τον χωρίζει 80 και ο ίδιος κάπου αισθάνθηκε ότι βαριέται. Κρίμα. Αναγκάζεται και πηγαίνει στην αδελφή του που είναι η Σάλμα Χάγε. Η οποία μένει κάπου μόνη και παραπεταμένη με το γιο της, το Χιούγκο. Χιούγκο. Ο Χιούγκο. Δώστε σημασία στο Χιούγκο γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ταινία. Ξεμάτιασε, ξεμάτιασε. Σε σαβρώνω. Ο Χιούγκο τι κάνει, έχουμε πάει το φτισιό του αιώνα. Άντε, πες τον το Χιούγκο. Φύγει το τάλιρο εδώ πέρα. Πάει λοιπόν, βρίσκει την αδερφή του απογοητευμένος και απελπισμένος για την κατάδια που περιήλθε και σου λέει μπα και χρειαστεί να δουλέψω. Τι λες ρε παιδί μου. Αναλαμβάνει τον πιτσιρικά να τον κάνει Λατίνο εραστή. Και εκμεταλλεύεται το γεγονός. Ποιο πιτσιρικά, αυτό που θέλει για τον ανιψιό του. Το γιο της αδερφής. Θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση. Και εκμεταλλεύεται τον έρωτα του πιτσιρικά για μια συμμαθήτριά του πώς. Πώς. Τον πηγαίνει σχολείο, βλέπει τη συμμαθήτρια που την κρατάει μια κυρία από το χέρι. Ρωτάει τον ανιψιό. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που την κρατάει? Λέει είναι η γιαγιά του. Η γιαγιά πιανού. Του κοπέλα. Άσε μας μωρέ Γρηγόρη, ξαναερωτεύτηκε η γιαγιά δηλαδή μου λες. Ναι, αλλά ήταν χείρα δισεκατομμυριούχου ρε εσύ Ελένη. Δεν μπορώ να γελάσω όμως. Δύο φορές τα δύο ερωτεύτηκε συνομιλικές. Ναι, αλλά χείρα δισεκατομμυριούχου. Και εγώ μπορεί να την ερωτευόμουν. Και... Γιατί δεν είναι στο βίντεο μου η ταινία. Ναι, μωρέ, κατάλαβα. Δύο φορές να ερωτευτεί. Θοδωρή, συγγνώμη, η περιγραφή ήταν καλή. Ο ανιψιός παίζει σημαντικό ρόλο στην ταινία. Τρομερά. Πού να ξέρω. Αν δεν την έχεις δει, γι' αυτό δεν τη λέει καλή. Ενώ εσύ που είδες το τρέιλερ έχεις όλη την εικόνα. Εγώ το είδα. Δείτε τώρα, παιδιά, και άμα δεν σας αρέσει, θα μου τα πείτε μετά. My papa always said, hi, Massimo. You get what you work for. And I knew how to work it better than anyone. Oh, I think I'm making you wet. Oh, man.
shadow. Merle. I missed you. You deserve a nice, refreshing beverage after the workout we just... Hey! You cheated on me with a car salesman? No, a little. Peggy dumped me. I have no money. No home. No helicopter. You could always try stealing your sister's. Hey, Sara! ¿Qué haces aquí? Quería verte a ti y a mi sobrina. Sobrino. 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 ¿Qué dije? Sobrino. Sobrino. Eso. Sobrino. It's Hector! His name is Hugo. I am trusting you with my car, and I am trusting you with my son. Wait. Friend of yours? He doesn't even know I exist. Who is she? Oh, that's Arden's grandmother. She's perfect. I can teach you how to use your skills of seduction to get what you want. When do we start? Eye contact is power. Women will lust after you. Eye contact. This guy, right? I know. You need to go out there and find yourself a job. Condos! Guys like you and me. Se parezco a mi abuelito. We do whatever it takes to come out on top. Just a woman with my eyes. I never used those words exactly. Sure you did. I wrote it all down in this notebook. What notebook? ¿Cómo que por catortillazos? It's okay. I just let him drive from around the block. Έλα, χειροκρότημα στον Παλιόπουλο! Είσαι Θεό! Είναι αυτές οι ελαφριές ευχάριστες κομμωδιούλες όμως που ναι, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω ότι αν δεν μας απογοητεύσει ταινία, γι' αυτό που σου δείχνει ότι είναι, μια χαρά είναι. Ναι, μπαίνεις στο θερινό και φεύγεις με χαμόγελο. Πολύ ωραίο για θερινό. Πάντα στο τρέιλερ γελάσαμε. Ναι, ρε παιδί. Λέγανε μόνο αυτές τις σκηνές. Έχει συμβεί και αυτά σε τρέιλερ να έχουν βάλει τις καλύτερες σκηνές και τίποτα άλλο. Πολύ συχνά. Εγώ θα πάω να τη δω και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω, Θοδωρή. Ναι, ρε, λοιπόν, πε και εμένα που σκεφτείτε σε κανένα θερινό. Σε ζητώ. Να γελάσουμε λίγο, ρε παιδιά. Λοιπόν, να γελάσουμε. Να τσιμπήσουμε και κάτι τέτοιο. Έλα, πηγαίνει πάει με φαΐ. Το Καλλιδόπουλο είναι εδώ. Αγάπη. Έλα, Μπίλι. Σου ερχόμαστε. Γεια σας, γεια σας. Α, βλέπουμε το σαγιαναράκι έτοιμος, όπως ήσουν στον Άγιο Δομήνικο. Καλέστε, και ήμουν ξυπόλυτος, δεν φορώ σαγιανάρες. Ούτε σαγιανάρες, ούτε τίποτα. Ρε εσύ, αγάπη, πες μου κάτι. Καταρχάς, συγγνώμη. Έχεις φιλιά το Βασάλο. Πλάκα σου κάνω. Άντε ρε. Όχι, πλάκα σου κάνω. Αυτοί ούτε ξέρουν αν τους βλέπουμε, αν δεν τους βλέπουμε, τι κάνουμε. Μας ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρουν, δεν έχουν ιδέα. Ναι, αλλά εγώ ξέρω τι γίνεται εδώ. Γιατί το πρωί γελαλεί μου από τα κουτσομπολιά του πλατό εδώ πέρα. Μου είπε ο καθένας. Όχι, γενικώς. Τις προτιμήσεις σας λέω, ναι. Εντάξει. Τι κάνεις, καλά είσαι. Ναι, μια χαρά. Πες μου πώς σου φάνηκαν αυτά τα παιδιά από κοντά. Λοιπόν, ήταν. Κανονικά παιδιά, γιατί περιμένουν όλοι να πω κάτι ρε παιδί μου. Ναι. Πεινούσανε, σερνόντουσαν. Κανονικά παιδιά, με τον έναν μιλήσαμε για το γυμναστήριό του, με τον Κωνσταντίνο, που γυμνάζεται. Του λέω εγώ καθόλου, γελάσαμε. Μου είπε τι τρώει κανονικά όταν γυμνάζει στην Αθήνα. Παρένθεση, μένει το σπίτι μου δύο δρόμους πιο πάνω, είμαστε και γείτονες. Ωραία. Άσχετο. Μην πεις που μένει, γιατί όχι βλέπω καθόλου, τα κορίτσια να μένουν. Όχι καθόλου, έχει κόσμο τους άλλους για μένα γειτονιά, οπότε εμείς στην αγοριά. Μην παραμαζεύει για εσάς εκεί πέρα, ρε αγόρια. Θυμάστε τη βεράντα μου πόσα λουλούδια έχω, έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας που έχει το εστιατόριο και το καφέ, μιλήσαμε για τα δικά μας, τα ΦΠΑ, τα όλα αυτά, τα κλασικά, ξέρω εγώ. Παιδιά, normal κουβέντα κάναμε, δεν λέγαμε παράξενα πράγματα. Να τονίσω. Και για τον Μάριο. Ο Μάριος Κύπριος, λατρεύω προφορά, πεθαίνω για Κύπριος, έστω ή άλλως λατρεύω την Κύπρο. Ήταν ο πιο ρε παιδί μου, πιο πιτσιρικάς από όλους. Δεν εννοώ. Να βοηθήσω, να κάνω, να ράνω. Μα τον πήγες, βοηθώ, είδαμε. Ναι. Γιατί τον διάλεξα, νομίζεις. Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Και επίσης να πω, παιδιά, ότι επειδή στεναχωρέθηκα, δεν μυρίζαν τα παιδιά. Επειδή ξέρετε πόσο υδρώνω, με έχετε ζήσει εδώ πέρα, δεν θυμάμαι, 4-5 χρόνια που στάζω. Εκεί, παιδιά, είχε 36 βαθμούς, μάλλον περίπου. Με 200% υγρασία. Ναι, έχετε πάει είναι κάποια από εσάς σε εξωτικά μέρη, η μπλούζα σου κάθεσε, στέκεσαι και, κολλά. Και στα κολλάει. Εκεί ήμασταν ώρες ατελείωτες για αυτό το γύρισμα. Okay. Αλήθεια. Ναι, δεν κράτησε μπαμπαμ. Ξέρεις τώρα, drone, ξανά πάμε από την αρχή, αυτό ξέρεις. Το δικό μου κομμάτι, το μαγειρικό. Σου μιλάμε, το μαγειρικό. Ναι, τα παιδιά ήρθαν, φάγανε κανονικά. Που ήθελα να καταλήξω. Παιδιά, στάζαμε. Το προσωπικό μου ήταν τριγύρω μου, το συνεργείο. Ναι. Με μαγιόλι, ξυπόλυτη. Παιδιά, στάζεις και να δίπλα σου η πισίνα και στα 50 μέτρα η θάλασσα και δεν μπορείς να κολυμπήσεις, δουλεύεις. Ξέρεις τώρα, και εσύ εδώ δεν μπορείς να πας.
μέσα να κάτσει μια ώρα στο καμαρίνι σου στη δουλειά. Οπότε στάζαμε. Οπότε μόλι είπανε πάμε, Βασίλη, έρχονται τα παιδιά, ξεκινάμε. Γιατί ήταν αληθινό, ήρθαν στα αλήθεια. Δεν ήταν ότι ήταν κάπου και είπαμε ότι. Του το είχαν ανακοινώσει από ό,τι έμαθα μετά. Δεν ήταν ότι ήταν σκηνοθετημένο. Τώρα θα έρθουν τα παιδιά, βγαίνουν από τη γωνία. Εγώ μαγείρευα και μου λέει κάποια στιγμή θα έρθουν τα παιδιά. Μου λέει ο συνοθέτης Βασίλη, ήρθαν τα παιδιά στη βίλα, μπαίνουν σε λίγο μέσα. Και όπως κάνω εγώ αυτή την κίνηση που την ξέρετε όλοι εσείς εδώ πέρα, που κάνω τη μύτη μου έτσι ή έτσι από κάτω προς τα πάνω, για το απέξω μέρος της μύτης μου, γιατί υδρώνω πολύ ρε παιδί μου. Ξέρεις τώρα, εσείς οι γυναίκες, επειδή είστε βαμμένες, δεν πολύ πιάνεστε. Εμείς οι άντρες λίγο ξέρεις, κάνουμε κανένα τέτοιο. Ναι. Και έκανα αυτό. Και την άλλη μέρα, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Όπου και να πήγαινα, μου λέγανε σούπερ μάρκετ, ξέρω. Γιατί πήγα το πρωί να πάρω καρπούζι. Και μου λέγανε, εσύ μυρίζανε αυτοί. Και λέω, όχι, δεν κατάλαβα εγώ, αγαπιάρη. Και μου λέει, φίλη μου, ξέρει τι έχει γίνει. Έκανε, λέει, έτσι λέει. Μα καλά, λέω, είναι δυνατόν. Είναι γιατί όλοι συζητάνε είναι αυτό. Τι? Γιατί το έχουν πει όλοι οι παίκτες που βγαίνουν από εκεί. Παιδιά, ότι η απλησιά που έχουμε, εσύ μπορεί να του πέτυχε, να του είχαν στείλει για μπάνιο. Να είχαν κερδίσει κάτι που να ήταν πλένομαι, φτιάχνομαι και τρώω κιόλα. Όχι, όχι, ήταν ανταγώνισμα. Ξυπόλυτη, ιδρωμένη. Μπορεί να είχαν κερδίσει το προηγούμενο βράδυ. Και αυτό. Πάντως, όλοι όσοι έχουν βγει το ίδιο λένε. Λένε, παιδιά, η μυρωδιά δεν υπάρχει. Εδώ κάμπινγκ πάμε εμείς που είναι οργανωμένο και λέμε, ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά βρωμήσαμε μια εβδομάδα στο κάμπινγκ. Εκεί φαντάζομαι που είναι και στη φύση μέσα, έτσι. Πάντως, τέλος πάντων, το είπα αυτό γιατί στα χωρέθηκα, μην νομίζει κανείς ότι θα έκανα τέτοια χοντράδα ποτέ στη τηλεόραση, θα έκανα τη μύτη μου. Όχι, αγάπη μου, εγώ νομίζω ότι άλλο πράγμα είναι αυτό που σου λέω, όχι αυτό που λες. Λοιπόν, άλλο. Τον Τάνο, όχι, δεν τον είδα. Εγώ είδα μόνο τα τρία παιδιά αυτά που κερδίσαν το έπαθλο. Δεν με πεσούρανε με τα βανάκια πέρα εδώ στο Survivor. Πήγα για μια δουλειά. Τηλεοπτική παραγωγή. Φαντάζομαι δεν επιτρεπόταν. Μήπως βγάλω φωτογραφίες ή και να έχω επαφή μαζί τους. Το Σάκη γνώρισα. Τον είχα γνωρίσει. Αυτή είναι η ωραία σαλάτα που σου έκανα. Θα πάθεις πλάκα. Περιμένω λεμόνι. Δημήτρη, φέρει λεμόνι. Το μυρίζει. Θα δεις, έχει πολύ πλάκα. Το Σάκη είδα. Τον είχα γνωρίσει από παλιότερα. Αυτά ωραία ήταν εξωτικά. Τα είδατε στο Instagram. Ωραία εμπειρία, παράξενη. Τη μία μέρα ήμουνα. Πόσες ώρες ήταν η πτήση σου? Πήγα από Παρίσι μέχρι το Παρίσι 3 ώρες και από εκεί 8,5 ώρες για την Πούντα Κάνα, το διεθνές αεροδρόμιο. Και πώς, για να κάτσεις πόσο, κάθισες μια εβδομάδα τουλάχιστον? Εγώ κάθισα 5-6 μέρες. Γιατί είναι μεγάλο ταξίδι, δεν μπορεί να πας και να φύγεις. Μου είπαν να κάτσω παραπάνω, αλλά επειδή είχα δουλειά στην Αθήνα γύρισα νωρίτερα. Εγώ τους είπα ότι πάω και για μια μέρα, μα θέλουν. Όχι, ρε, τι λες. Για μια μέρα να κοιμηθώ ένα βράδυ. Άλλο η δουλειά και άλλο η διασκέδαση. Άλλο η δουλειά, αλλά τέτοια ταξίδια πρέπει να στεκόμαστε και όρθια. Γιατί μετά δεν με αποδίδουμε ούτε στη δουλειά, αν είμαστε πεθαμένοι. Δεν σταχωριέσαι. Οπότε κοιμήθηκα, ήμουν άνετα. Οπότε μια χαρά. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Λοιπόν, σήμερα είναι μαζί μας το Ariston 100% φυτικά έλαιμα, 10% coconut oil. Ναι. Καρύδα παντού. 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 Και δεν μπορείς να κάτσεις κάτω τις καρυδιές, όχι τις καρυδιές πιλίου, τις καρυδιές εκεί, γιατί πέφτουν οι καρύδες. Οριμάζουν και πέφτουν. Τι, εκεί που κάθεσαι, σου έχω το κεφάλι. Εμείς εδώ στο δυτικό κόσμο δεν ξέρουμε πιο πολύ ότι η καρύδα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, που τώρα βουλιάζουν τα σούπερ μάρκετ από καρύδες λόγω του Survivor, είναι αυτά τα ξύλινα τα μπαλάκια. Αυτό το μπαλάκι το ξύλινο είναι το κουκούτσι ενός φρούτου μεγάλου. Δηλαδή η καρύδα όταν είναι στο δέντρο είναι σαν καρπούζι, είναι ένα πράγμα μεγάλο, πράσινο. Okay. Και όταν πας στα εξωτικά που την κόβουν και βάζουν το καλαμάκι, την κόβουνε μέχρι να φτάσουν μέσα στο κουκούτσι. Εκείνη το ζουμί, το νερό που πίνεις. Φέρε το λεμόνι, αγάπη μου. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, καρυδιές παντού και lime. Α, λεμόνια είναι. Καρυδιές παντού δεν μπορείς να κάτσεις από κάτω γιατί πέφτουν οι καρύδες. Οριμάζουνε εκεί που κάθεσαι. Δεν καμία στο κεφάλι. Αυτό λέμε. Το έχουμε παίξει στο trivial. Ερώτηση. Είναι τι αθανάτου. Νούμερο ένα, τι αθανάτου. Επειδή ξαπλώνουν κάτω για τον ίσκιο. Πλάκα, καρύδια. Και η κατάρα λοιπόν του εξωτικού μέρου. Η κατάρα του εξωτικού μέρου είναι ότι δεν μπορείς να κάτσεις κάτω στις φοινικές. Εγώ πήρα την πετσέτα μου, το μαγιό μου, περπάτησα 100 μέτρα το ξενοδοχείο και λέω, εδώ είμαστε, τώρα θα το ζήσω. Ξέρεις τι εννοώ, γιατί στην Ταϊλάνδη που πήγα δεν είναι τόσο. Εκεί είναι οι φοινικές, δηλαδή φυτρώνουν στον δρόμο μέσα, παντού. Απλώνω την πετσέτα, κάθομαι, εγώ εκεί σαν τη Σαύρα, ξέρεις έτσι, τα αντιλιακά μου τα 500 άρια, γιατί καίει πολύ ο ήλιος, καπέλα, γυαλιά, σαν τη φωτεινή, όλα κουλωμένος, κάθομαι. Και έρχεται ένας κύριος εκεί πέρα και μου λέει, μην κάτσε εδώ, μου λέει, πήγε λίγο παραπέρα. Εγώ ξέρω το ελληνικό, άρε μετά μου το κάτσα, άμα σηκώ εγώ. Είμαι καλεσμένος στο Survivor, είμαι διάσημος σεφ στην Ελλάδα, ότι μιλάς εμένα. Και μου λέει, πάτε λίγο πιο εκεί, μου λες, παρακαλώ. Και μου λέει, πέφτουν καρύδες. Χριστέ μου. Και όσον ώρα έκανα μπάνιο. Πέφτουν οι καρύδες. Δεν πέφτανε πολλές. Αλλά πέφτανε. Βασικά πέφτουν οι μικρές. Γιατί ξέρεις, βγάζει πολλές ένα δέντρο και επιζούν λίγες, λίγες οριμάζουν, όπως και στην Ελλάδα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σκέψου να σου χαιρετίσει. Δεν λέει να κάτσει από κάτω. Δεν λέει να κάτσει από κάτω. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Ναι, λοιπόν, με το λευκό το Ariston που έχει μέσα το 10%, μη φας, θέλει λεμόνι. Με 10% coconut oil. Εντάξει. Ανακάτεψε και δες τι ωραία καλοκαιρινή σαλάτα καυτερή. Λοιπόν, θα σας φτιάξω ένα ωραίο γιουβετσότο. Ένα ωραίο καλοκαιρινό γιουβέτσι. Άστο σε μένα. Τώρα.
Ντομάτα. Έτσι, μπράβο. Α, πάει το παλιάπελο. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα ωραίο χυλοπιτάκι που το λατρεύω το καλοκαίρι. Με κοτόπουλο, λίγη ντομάτα, πιπεριά και το τίποτα. Και λίγο μεντανό και ρίγανη. Πιο ελαφρύ δεν υπάρχει καλοκαίρι, παιδιά. Να σας βγάλω το έτοιμο να δοκιμάσετε. Ναι, 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 Βασίλη. Κάνει κανείς δίαιτα, όχι. Όχι. Ούτε εγώ. Δίαιτα και πρώτα τελευταία μέρα, κοίτα μωρό το πουλάκι μου, τα βάλε μέσα στα παγάκια. Έβγαλε και τα ετικετάκια. Ναι, ρε, κάθε μέρα πίνουμε νερά, δεν μας νοιάζει η μαφιά εταιρεία. Είναι όποια να είναι νερό. Πίνουμε τα νερά, εξάλλου τα δικά μας, τα δικά μας τίποτα. Αλλά θέλω να πω, τα περιπίδικα και αυτά. Κοίτα, κοίτα, παιδί μου. Όλα. Τι έβεσαι. Ο άνθρωπός σας. Εδώ, εγώ. Έχει γίνει δουλίτσα εκεί, κοίτα, killer. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, εγώ θα μαγειρέψω. Εδώ σας έχω τη κουτάλα, τη ραγού που λέμε εμείς οι μάγειρες. Έχει χυλώσει. Είναι ένα πανάλαφρο γιουβέτσι με υλικά που έχουμε στο ψυγείο, όπως μαγειρεύω πάντα. Τίποτα παράξενο, ούτε λιαστές, ούτε τίποτα. Πιάτα καθαρά. Φιρούνια, ηλιαστή είναι ωραία, αλλά για κάποιους ανθρώπους. Δεν τη βρω τώρα. Δεν έχουν πρόσβαση στις ηλιαστές. Εγώ δεν τη θέλω, ούτε να τη βλέπω τελειωμένη. Εγώ πεθαίνω για ντομάτα. Εγώ τη λατρεύω. Αν ένα φρούτο μου, ένα λαχανικό μου θα το έχεις για πάντα, θα σου πω ντομάτα. Δεν μπορώ χωρίς ντομάτα. Η ηλιαστή δεν είναι στη γεύση. Ούτε να τη βλέπω. Εμένα μου αρέσει πολύ, αλλά έχει δίκιο ότι άμα θες να μαγειρέψεις ξαφνικά Κυριακή βράδυ κλπ. Πού να βρεις ηλιαστή ντομάτα τώρα. 9 στους 10 δεν έχουν πρόσβαση ηλιαστέ ντομάτε. Έτσι, γάλα βρίσκεις. Ψωμί βρίσκεις. Ξέρεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Άριστον βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ. Τώρα λιαστή πρέπει να την ψάξεις λίγο. Ναι. Πω, δοκιμάστε όσοι θέλετε, εγώ ξεκινάω. Εμένα δεν μου αρέσουν οι πειραγμένες συνταγές όταν τις ξέρω καθαρά ελληνικές. Αυτές που δεν ξέρω, όπως και να μου τη δώσουν, θα την κάνω αν μου πάει η γεύση. Αλλά αυτή που την έχω φάει από μωρό και ξέρω πάνω κάτω πώς τη θέλω. Τι δουλειά έχει λιαστή ντομάτα τώρα με στο χιλοπιτάκι μου. Γι' αυτό εγώ λέω. Τελευταίο που θα πω και ξεκινάω, όχι ότι εγώ ξέρω το σωστό και όλοι είναι λάθος, αλλά όταν. Σε ένα εστιατόριο πας να φας φασολάδα, πες ρε φίλε, αυτή είναι φασολάδα. Ναι. Είναι φασολάδα με χωριάτικο λουκάνικο και λιαστή ντομάτα. Ναι, ναι. Εγώ εκεί νευριάζω, να βάλουν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν να κάνουν. Ωραία, αλλά πες το, μη μου λες πίτσα και έχει πάνω. Ναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, ένα κοτόπουλο. Ζητήσαμε τον κύριο Κυριακάκη και μας έδωσε τον κρεοπόλη μας και μας έδωσε χωριάτικο κοτόπουλο. Επέμεινα, του λέω, όχι μουφα, με μαύρο κρέας κοτόπουλο, έτσι, χωριάτικο. Ναι, ναι. Το σοτάρω μέσα στο λευκό, το καλοκαιρινό που λέω εγώ, το άριστον, 100% φυτικά έλαια με 10% coconut oil, που είναι το ελαφρύ από τη σειρά για καλοκαιρινά μαγειρέματα. Εντάξει, και να τονίσω, το λέω εγώ, γιατί πρώτος εγώ είπα στους ανθρώπους που συζητήσαμε, τι αγάπη μου, τι θέλεις. Τίποτα αγάπη μου, ωραία. Πες μου εσύ να μην ότι λέω, αυτό μυρίζει coconut, είναι δηλαδή εξωτικό, τύπου χαβανέζικο, θα φορέσω καρύδες και θα κάνω τέτοια. Και μου λένε, όχι, δεν μυρίζει coconut. Μην φοβηθείτε εσείς στο σπίτι, μυρίζει η γνωστή μυρωδιά του Άριστον, αυτό το ωραίο το μαμά που λέω, εγώ δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, μέσα εδώ πέρα θα ρίξω πιπεριά, πράσινη, κρεμμύδι και σκόρδο και επειδή μαγειρεύω εδώ και μία καυτερή που ουσιαστικά εξαφανίζεται, δεν καίει πάρα πολύ γιατί είναι μόνο μία. Παιδιά, παιδάκια μου, σας έχω μυζήθρα, συγγνώμη λίγο κύριε Σνοφέτα, δεν βγαίνω από πλάτη. Βγαίνω έξω, θα μ' έρθω, είμαι έξω, δεν πειράζει. Μυζήθρα, Πελοποννήσου, ξέρεις. Έλα, Βασίλη. Έλα, αγάπη μου, έλα, αγάπη μου. Έλα, τι μου κρύφτες τα άριστον πίσω εσύ. Εδώ, μαζί με το χρύγο μας. Εδώ, πάνω στην καρέκλα. Έτσι που θα κάτσει η Ελιάνα. Εδώ εσύ, αγάπη μου. Εγώ, μπορείς. Φανταστικά. Τι. Πάλε μου λιγάκι, μυζηθράκι. Μυζηθράκι, δίνει ωραία. Λίγο. Έτσι. Τόσο, δεν θέλω τόσο, πολύ, τόσο. Θέλω να καταλάβω όλη τη γεύση μου. Να βοηθήσω ή θα μου χαλάσει. Δεν θέλω τύρι. Στο έχω χαλάσει, έχω ρίξει χιλοπιτάκι παντού. Έχουν πέσει χιλοπιτάκια ώρα. Για να κατεψέλε, γιατί εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, δεν θα πάρεις τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Ωραία. Κοτόπουλο, το έχω ροδίσει μέσα σε λίγο άριστον. Πιπεριά, ντομάτα, θα ρίξω τώρα σκόρδο και μια καυτέρη ντομάτα. Την έχω περάσει το blender, 3 ή 4 ντομάτες όριμες. Φέτος δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει θεϊκά καρπούζια και θεϊκές ντομάτες. Πολλές, ναι. Φέτος ό,τι καρπούζι πήρα, εγώ τρώω καρπούζι και μπαγιάτικο που λέω, το λατρεύω το καρπούζι, πέρυσι παιδιά κολοκύθια. Φέτος παίρνω το Μάιο καρπούζι, που είναι πολύ νωρίς βέβαια, δεν κρατιέμαι, μέλι, ντομάτες. Ντομάτες είναι καλύτερες. Οι ντομάτες είναι από σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι, ούτε βιολογικές, η πιο απλή ντομάτα τώρα σε σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ είμαι καλυμμένος, με την έννοια ότι αυτό είναι το καλοκαιρινό, το απόλυτο φαγητό, αν εξαιρέσουμε τον καγιανά και το ψητό ψάρι. Έτσι. Εντάξει, καγιανάς με ντομάτα μεσημέρι, ψωμί λευκό με κόρα και φέτα, είναι το απόλυτο μεσημέρι, το λέγαμε την άλλη φορά που ήρθαμε, ή το βράδυ ψητό ψάρι και βλήτα βραστά.
Πάρε μου την ψυχή και πολύ καρπούζι και νερό. Και γεμιστά, φίλε. Καλά, τα γεμιστά. Τα γεμιστά, εντάξει, αλλά το απόλυτο για μένα, το απόλυτο για μένα είναι το ψάρι με τα βλήτα και το. Πες το, το καγιανά. Λοιπόν, λίγο μαϊντανό μέσα. Αν θέλετε στην αρχή, εγώ τον βάζω στο τέλο. Λίγο. Λίγη ρίγανη έτσι για να μυρίσει η Ελλάδα. Και εδώ μέσα θα ρίξω νερό. Όμως, επειδή είχα τα πλατάρια και τα καθαρίδια που λέμε εμείς οι μάγειρες στο κοτόπουλο, τα φτερουγάκια, τα λιπάκια, το ποπάκι, τα άβρασα αυτό εδώ πέρα. Τα κάνε ζωμό. Δεν έχει μέσα ούτε λαχανικά τίποτα. Αντί να τα πετάξω στα σκουπίδια, τα έβρασα. Μην νομίζετε στο σπίτι το κάνω πάντα αυτό, εντάξει. Λέω την αλήθεια, όταν έχω κέφια το κάνω. Καμιά φορά τα πετάω. Καμιά φορά τα βράζω και τα ρίχνω στο φαγητό. Όταν είναι ζυμαρικό, θέλει το νεράκι στην οστινιά του, έτσι. Ναι, θέλει. Εντάξει, σκεπάζουμε το φαγητό, βάζουμε μέσα λίγο αλάτι. Πολλά πιπέρια δεν βάζω το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να βάλω στο πιάτο μου λίγο, άμα θέλω. Και αφήνουμε το φαγητό να βράσει περίπου 40 λεπτά. Το κοτόπουλο να μαλακώσει, δεν θα πέφτει το κόκαλο σε 40 λεπτά. Θα είναι όμως έτοιμο για φάγωμα, εντάξει. Πριν πέσει το κόκαλο και λιώσει, το φαγητό μου το έχω εδώ πέρα έτοιμο. Βρασμένο το πρωί που ήρθα και αν θέλουμε, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ωραίο. Εάν θέλουμε, το βάζουμε μέσα από την αρχή σε μια γαστρίτσα, όπως αυτή εδώ πέρα που έχουμε του IKEA, εντάξει, μια γαστρίτσα. Οπότε εδώ μέσα ρίχνουμε το κρυθαράκι και την πάμε στο φούρνο. Ή αν το κάνουμε σε κατσαρόλα που δεν μπαίνει στο φούρνο, που έχει π.χ. πλαστικά χερούλια, εάν θέλουμε, το μεταφέρουμε σε ένα ταψάκι ή σε ένα φαρδί σκεύος όπως αυτό εδώ πέρα, ή σαν εκείνο το κεραμικό που σας το έκανα νωρίτερα. Μεταφέρουμε το κοτόπουλο και τα ζουμιά όλα, εντάξει, και πρέπει για τα 2 με 2,5 περίπου φλιτζάνια χυλοπιτάκι που θα βάλουμε μέσα, μια στιγμή με το γύρο ανάποδα, να κάνω πιο γρήγορα, να έχουμε, ξέρεις τι, το ζουμί, δεν μπορείς να το μετρήσεις. Καμιά φορά διαβάζω σε περιοδικά, πρέπει το ζουμί αυτό να είναι, λέει, 6,5 φλιτζάνια. Και τι θα κάνω εγώ τώρα, θα το σουρώσω το φαΐ να μετρήσω το ζουμί? Έλα, δεν μπορείς να ξέρεις. Σε ένα σκεύος normal που έχουμε στα σπίτια μας, ούτε τόσο, ούτε τόσο, σε ένα normal ταψάκι, το νερό να είναι περίπου 3 δάχτυλα. Περίπου 3 δάχτυλα. Εντάξει, για το χυλοπιτάκι που μαγειρεύουμε για 4 με 6 άτομα εδώ στην Ελλάδα, συνήθως συνταγές μας, στα σπίτια μας τόσο μαγειρεύουμε, εντάξει. Αυτό δηλαδή τώρα είναι λίγο το νερό, βλέπετε. Θα προσθέσω ακόμα λίγο, θέλει να σκεπαστεί το χυλοπιτάκι, εντάξει. Λοιπόν, δεν μυρίζει coconut καρύδα. Δηλαδή είναι ιδανικό για ελληνικά φαγητά. Μεσογειακά. Τίγκα στις βιταμίνες. Σωτάρουμε στην αρχή το κοτόπουλο, δεν γεγονται οι βιταμίνες. Οκ, okay, ενώ στο ελαιόλαδο καλό είναι να το βάζουμε στο τέλος γιατί κρατάμε ό,τι έχει μέσα. Ενώ εδώ όλα από την αρχή. Οκ, okay, φυτικά έλαια. Βιταμίνες, καλοκαιρινό, ελαφρύ. Το κόκκινο το παίρνουμε, είπαμε, για πιλάφια, πουρέδες, κοκκινιστά, χειμωνιάτικα. Χειμωνιάτικες συνταγές. Τα είπα όλα. Καινούργιο προϊόν, ξεπουλάει από ό,τι μας λένε. Πάμε καλά. Το βάζουμε, κοιτάξτε εδώ πέρα, το βάζουμε στο φούρνο. Γιατί αν μυρίζει, δεν θα μπορούσαμε να το βάλουμε στα ελληνικά μας φαγητά. Μου λέει δεν μυρίζει η καρύδα. Και της λέω δεν μυρίζει, δεν έχει καθόλου γεύση. Γιατί αν είχε, εμείς στα ελληνικά μας φαγητά θα μας κλωτσούσε. Ενώ δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καθόλου τη γεύση της καρύδας. Το δοκίμασα, που μαγείρευσα ελληνικό φαγητό, νομίζω φασολάκια, είχα πει, ναι, ναι, ναι. Μπάμιες, κάτι είχα μαγειρέψει μπάμιες. Με coconut oil, παιδιά, λέω δεν πειράζει, αδυνατίζει, αυξάνεται μεταβολισμό άλλωστε το coconut oil, έτσι, τρως άριστον και χάνεις κιλά, πλάκα κάνω, έτσι, εντάξει, δεν χάνεις κιλά, αλλά δεν κάνει καλό, όχι δεν προσθέτεις, αυξάνεται μεταβολισμό. Μα δεν θυμάσαι που σου έλεγα στο Instagram αυτός που είναι ο γυμναστής που ανεβάζει τις συνταγές, ορκίζεται, μόνο με coconut oil, και στα smoothies μέσα, και στα smoothies. Λοιπόν, ακούστε τώρα γίνεται. Έκανα την μπάμια, νομίζω μπάμια ήτανε. Παιδιά τα πέταξα, δεν τρώγανε. Έτρωγε μπάμια, έβαλα το ψωμάκι, τη φέτα στο πλάι, τη χωριά, τη κάτσα να φάω. Ο υπολογιστή μπροστά με τα σύριαλ μου. Έτσι. Και παίρνω την πρώτη κουταλιά και ήταν ένα πράγμα. Με άρωμα ρεβανή καρύδα στο τέλο. Με άρωμα αντιλιακό. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε στο φούρνο άλλα 40 λεπτάκια να χυλώσει το χυλοπιτάκι. Καλό είναι να κλείσουμε το φαγί και να τα αφήσουμε μέσα. Αυτό το φαγητό, αν έχει έξω και 39-40, δεν τρώγεται καυτό, τρώγεται θερμοκρασία δωματίου. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πάπα όλα. Έχουμε δύο χρόνο. Θα κερδίσουν από ένα σερβίτσιο φαγητού, αλλά και τα προϊόντα Άριστον, λευκά σερβίτσια, γιατί εντάξει, γιορτάζουμε το νέο απόκτημα της οικογένειας Άριστον, που είναι η λευκή συσκευασία, τα φυτικά έλαια, σε ακόμα πιο ελαφριά βερσιόν. Βερσιόν, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά.
Θέλω να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Να σας πω κάτι τώρα που μου πάνε από πάνω. Σας ζήτησα να μας στέλνετε καλοκαιρινές σας φωτογραφίες, έτσι ωραίες σας στιγμές. Με όποιον θέλετε ή και μόνοι σας, όπου θέλετε. Σας είπα να μας γράφετε που είναι. Και εννοείτε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Δεν σας το είπα, αλλά και πού θα σας βρω εγώ να σας δώσω το δώρο. Τι θα λέω. Α, ωραία φωτογραφία έστειλε η Μαρίνα. Ποια Μαρίνα, άραγε δεν ξέρουμε. Πού θα τη βρούμε, δεν έχει τηλέφωνο. Πώς θα δώσω το δώρο. Άρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φωτογραφία και από κάτω τα στοιχεία σας. Και πού είσαστε. Είμαι στη Λευκάδα με τα γόρη μου. Να στείλω αυτήν εδώ τον διαγωνισμό του Αγίου Δομήνικου. Για να δω. Παίζει, θα κερδίσει. Τι έχει δώρο αύριο. Ωραία είναι, πολλά δώρα. Δεν έχω αποφασίσει. Θα επιλέξω μόνο μου και μετά θα πάρω τις εταιρείες και θα πω. Λοιπόν, έδωσα. Ένα από εσάς. Υπάρχει αγάπη με τις εταιρείες, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο πλάνο. Σαν και αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι. Άρα θα πάρω μέρος στον διαγωνισμό. Κοίτα μη είμαι κατά. Φοβάμαι κι εγώ. Με βλέπεις, δεν ακουμπάω, φοβάμαι. Μπορεί να βγει κανένα πιάτο φαγητό. Όχι. Αλλά μπορεί η περιβολή να μην είναι σωστή. Είχαμε κάτι πρόσφατα. Ένα μπάρμπικιου στην βεράντα. Έλα να σε φιλήσω, μπιλάκι μου. Να είστε γεροί όλοι σας και εσύ. Ότι φέτος θα κλείναμε σεζόν μαζί σου, γιατί αύριο δεν έχουμε μαγειρική. Α, ναι. Α, οκ. Ότι φέτος θα κλείναμε σεζόν μαζί σου, δεν το φανταζόμουν. Αλλά είδες, η ζωή είναι όλο απρόβλεπτα στιγμές. Ποτέ μιλές. Ποτέ. Ποτέ. Ποιος το είπε? Ο Νίκος Καρβέλλας. Πότε μιλές, πότε. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα ακούσασαι. Ποτέ μιλές, ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Η Άση είναι εδώ, έρωτα σήμερα. Δεν θέλουμε στεναχώριες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτήν εδώ τώρα. Μπορεί να βγάλει και τίποτα. Ότι ναι, έρωτας. Αλλά ας πούμε, αυτή η τριάδα δεν το έχει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Άτιμη Άση με τα αστέρια σου. Λοιπόν, διαφημιζόμαστε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά το καλοκαίρι είναι μια εποχή παιχνιδιάρικη. Αν λοιπόν, στην καθημερινότητά μας, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Αν σκέφτεσαι ότι οι δηλώσεις όπου να είναι θα μας χτυπήσουν την πόρτα για να πληρώσουμε. Αν σκέφτεσαι ότι δεν ξέρω πώς θα με βρει ο επόμενος Σεπτέμβρης, τουλάχιστον να σκέφτεσαι θετικά ότι αν είσαι μόνος ή δυστυχώς μόλις χώρισες, κάπου εκεί έξω κάτι. Τι μπορεί να υπάρχει. Χαμογέλα στην τύχη σου. Someone somewhere in summertime. Έτσι, υπάρχει και τραγούδι. Εξάλλου, όταν ερωτευόμαστε, ό,τι προβλήματα και να έχουμε, δεν νομίζω ότι όλοι μπορούμε να θυμηθούμε στιγμές της ζωής μας τέτοιες. Σωστά. Όλα τα άλλα πάνε δεύτερη μοίρα με έναν τρόπο μαγικό. Κοίταξε, όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, είναι όταν βλέπεις μπροστά σου. Ξεκινάς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα εντάξει, όταν είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, ξέρεις, πολλές φορές θεωρούμε και δεδομένα μερικά πράγματα. Πολύ λάθος. Πολύ λάθος. Γιατί μετά το μετανιώνουμε. Λοιπόν, οπότε ξέρεις κάποιος που έχει κάνει μία σχέση, λέει τώρα τι να ακούσω τα ερωτικά μου. Αν δεν είναι έτσι. Να τα ακούς τα ερωτικά σου, γιατί πρέπει και αυτή τη σχέση που έχεις κάπως να την τονώσεις, κάπως να την ενισχύσεις. Και επειδή το καλοκαίρι γενικώς βοηθάει. Βοηθάει. Βοηθάει λίγο τη διάθεση, όσα ζόρια κι αν έχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν. Το ζόρι έχει τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες είναι λίγο πιο μεγάλο και πλανητικά το λέω. Γι' αυτό είπα σήμερα να μην μιλήσουμε για όλα αυτά. Άλλωστε αυτά τους τα ανεβάζω και στα social και τα βλέπουν. Οπότε ας μιλήσουμε σήμερα εδώ πέρα για κάτι ωραίο, κάτι ερωτικό, να σας τονώσω έτσι λίγο. Ναι, αλλά πριν διάθεση, και σε έχω τώρα εδώ πέρα, να σε εκμεταλλευτώ. Ναι. Αυτό το που σου κούπος είναι. Άντε παράτα μας, μωρέ Άση. Έλα ρε Άση. Εσύ λέει να σου πω κάτι. Ξέρεις κάποια πράγματα, αρκετά δηλαδή, πάνω στην αστρολογία. Εσύ δηλαδή βλέπεις, ας πούμε τώρα, την εφημεριδούλα σου. Εφημερίδα με τις αστρονομικές θέσεις ενώ των πλανητών. Και βλέπεις ότι έχουμε τον Άρη στον καρκίνο, ακριβώς απέναντι από τον Πλούτονα. Και τι λες, μωρ, τι ωραίες μέρες. Όχι, μωρέ, και με πιάνει πάλι. Άμα μου πειράζει τον Πλούτονα, από Πλούτονα είναι τον δικό μας το Σκορπιό, να τα καταλαβαίνετε κι εσείς αυτά τώρα, τα πιάνετε λίγο. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν λες τι ωραίο, ευχάριστο διάστημα. Γι' αυτό είπα να μην αναφερθώ σε όλα αυτά. Να αναφερθούμε σε κάτι τέλος πάντων και πιο μακροπρόθεσμο, γιατί αυτό είναι κάποιες μέρες, το ζόρι, να αναφερθούμε στα ερωτικά μέχρι έτσι, το τέλος Σεπτέμβρη, να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν. Και όταν λέω υπάρχουν ερωτικά, προοπτικές. Κάτι γίνεται, καλέ. Λέρε, παιδί βέβαια, μου. Κάθε περίοδο. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, πώς να σου πω, πέφτουν ανάσκελα, δεν ερωτεύεται κανένας, δεν περνάει κανένας καλά.
Δεν πάνε διακοπές. Αλλά το θέμα είναι να προχωράνε και τα πράγματα κιόλας. Έρωτας δεν σημαίνει απαραίτητα προχωράνε τα πράγματα. Δηλαδή, αν εννοείς ότι κάθε έρωτας απαραίτητα πρέπει να τελειώνει σε ένα τύπου happy end, γάμος, παιδιά, συμβίωση. Όχι. Μπράβο. Ας κάνει και τον κύκλο του, να τον ζήσεις όλο ωραίο. Φυσικά. Και βεβαίως κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει. Να σου πω κάτι, θύμισε μου λίγο. Ποια όψη είναι αυτή να τα ακούνε και οι φίλες μας και πες μας αν υπάρχει και μια τέτοια όψη. Θυμάσαι πριν πάρα πολλά χρόνια που μου είχες πει πριν κλείσει καλή ώρα τέτοια εποχή. Mm-hmm. Μου λες, Ρελένη, μες το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά υπάρχει μια όψη που θα σε πιάσει και είναι πολύ ωραία, αλλά δεν μου κολλάει με την κατάστασή σου. Ποια είναι αυτή η όψη, χωρίς να πούμε άλλες λεπτομέρειες, γιατί μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι που να τους έρθουν έρωτες ξαφνικοί. Ναι, αλλά ήταν προοδευμένη όψη, κυρία Ελένη. Α, προοδευμένη ήταν, εντάξει. Μα γι' αυτό πολλές φορές, ξέρεις, με ρωτάνε. Ξέρω, στο Twitter, στο Instagram. Τα κρυαράκια, τι αυτό, παιδιά. Εντάξει, είναι μια γενική τάση το ζώδιο. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του οροσκόπιο. Άρα σημαίνει ότι για να μπορώ να απαντήσω. Και το λέω και σε όλους που με ρωτάτε, για να μπορώ να απαντήσω τόσο εξειδικευμένα, θα πρέπει εγώ να έχω κάνει ανάλυση του οροσκοπίου σας, που σημαίνει για μένα κάτι ώρες δουλειάς. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί δεν μπορώ να απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για κάτι γενικό, ναι, στο κάτι γενικό παρόλα έχω αυτά, να σας ποια πω. Ήταν αυτή η προοδευμένη όψη, ήταν όψη η Σελήνη Αφροδίτη. Η Σελήνη με στο προοδευμένο οροσκόπιο λειτουργεί σαν ενεργοποιεί. Όταν λοιπόν έχεις μία όψη με την Αφροδίτη σε ένα προοδευμένο οροσκόπιο, αυτό είναι προχωρημένη αστρολογία, εκεί πέρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται, κάτι στα, γίνεται προσωπικά σου, και στα προσωπικά σου ναι. Καλό. Να δούμε λίγο έτσι ναι. Τους μήνες αυτούς. Να σας πω, βασικά η Αφροδίτη κυρίως και ο Άρης είναι οι δείκτες που έχουν να κάνουν με τα ερωτικά μας. Αλλάζουν ζώδιο μέσα στο καλοκαίρι. Η Αφροδίτη σχεδόν κάθε μήνα, άρα προσφέρει μεγαλύτερη εύνοια ανάλογα με τη θέση της για άλλους τον Ιούλιο, τα ζώδια του αέρα, ας πούμε, δίδυμη, ζυγή, υδροχόη, για άλλους τον Αύγουστο, τα ζώδια του νερού, καρκίνη, σκορπιοί και ιχθύς, για τα ζώδια της φωτιάς το χειμώνα. Με συγχωρείς, άσχετα που θα έχει εκλείψεις πάνω στον Αύγουστο που πιάνει εμάς τα σταθερά. Με εκεί πέρα μπορούν να παίξουν πολλά σενάρια. Τι σενάρια? Πολλά. Τι σενάρια, γιατρέ μου, πού θα σε βρίσκουμε στον Αύγουστο? Καλή, αφού με ακολουθείτε. Και επειδή καταγράφω το κάτι παραπάνω. Ό,τι μπορώ, γράφω τέλος πάντων. Λοιπόν, σενάρια που έχουν να κάνουν και με την ημερομηνία γέννηση του καθένα, δηλαδή οι σκορπιοί. Έχουμε και ένα παλικάρι εδώ πέρα σε αυτό το πλατό που κινείται σε αυτές τις ημερομηνίες που είναι γεννημένοι τέλος του ζωδίου. Τέλος του ζωδίου του σκορπιού. Του ζωδίου του σκορπιού. Μπορεί να έχουν, λέω εγώ τώρα, μία ανατροπή μέσα στον Αύγουστο. Πάλι σε σένα ρε άνθρωπε, δεν αντέχω άλλο. Έλα, ναι, ναι, μη σε δείξει κανένα πλάνο όμως έτσι πως χαιρετάς. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι. Πονάνε τα παλικάρια, Μανολιό. Για πες, λοιπόν. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνουμε ένα λάθος, πολλές φορές. Πόσες σε αυτή τη ζωή. Και... μέχρι να μάθουμε. Και μπορεί και πάλι να μην μάθουμε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει όμως ότι το αντέχουμε κιόλας. Ναι. Το λάθος που κάνουμε για να το επαναλαμβάνουμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω λοιπόν. Αχ, και δεν μου τα λες καλά εσύ. Για τους σκορπιούς των τελευταίων ημερών, ναι, μπορεί να έχουν μια ανατροπή. Για τους σκορπιούς που είναι γεννημένοι κοντά στις 4, 5, 6 Νοεμβρίου, επίσης μπορεί να υπάρχει μια ανατροπή σε μια κατάσταση ήδη υπάρχουσα. Και τι εννοώ με αυτό? Σε όσους έχουν μια σχέση ήδη σοβαρή, είναι παντρεμένοι. Εκεί πέρα λοιπόν η ανατροπή μπορεί να είναι και περίεργη. Για όσους είναι ελεύθεροι και ωραίοι, τι ανατροπή να έχουν. Στη χειρότερη δηλαδή. Να αλλάξουν άνθρωπο στη σχέση. Μπράβο. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσω όμως για τον καθένα, γιατί έχω να πω έτσι αρκετούτσικα. Και θα ξεκινήσω φυσικά με τους φίλους μου, τους κρυούς. Που για τους κρυούς φυσικά ο τομέας των σχέσεων εξακολουθεί να είναι προτεραιότητά σας και αυτό το καλοκαίρι και θα είναι και μέχρι το Σεπτέμβρη. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, έτσι. Όσο μένει ο Δίας ακριβώς απέναντί σας. Για μένα. Ο Ιούλιος, μολονότι έχει ένα άγχος σε ό,τι έχει να κάνει με άλλα θέματα, βλέπει οικογενειακά, το σπίτι, οι γονείς, τέτοιου είδους, στο κομμάτι το προσωπικό, ειδικά για τους όσους είναι αδέσμευτοι, νομίζω ότι προσφέρει δυνατότητες γνωριμιών, κάνει και η Αφροδίτη από τους Διδύμους ένα ωραίο τρίγωνο με το Δία μέσα στον Ιούλιο. Έτσι, εκμεταλλευτείτε το για να κάνετε καινούριες γνωριμίες όσοι δεν έχετε μία σχέση ακόμα ή ακόμα και να κάνετε και ολιγοήμερες διακοπές. Μπορεί η γνωριμία να προκύψει στις διακοπές ή στο ταξίδι επάνω.
Κεραυνοβόλοι έρωτες, αλλά και χωρισμοί για το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου, επειδή σας επηρεάζει ο ουρανός και επειδή και οι εκλήψεις, η αλήθεια είναι η έκλειψη του Αυγούστου αφορά το τρίτο δεκαήμερο και μπορεί να φέρει ή ένα καινούριο έρωτα, ένα πάθος, ένα κάτι τέλος πάντων για τους γεννημένους τελευταίες μέρες ή όσοι έχουν οροσκόπο στις τελευταίες μέρες του ζωδίου ή την Αφροδίτη εκεί. Για σας μπορεί να υπάρχει έτσι μια τέτοια εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, κρατήστε και το Σεπτέμβρη ως θετικό μήνα για τα προσωπικά με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Τους πάει η Αφροδίτη στο Λέοντα. Είναι ένας μήνας, ο Σεπτέμβριος, συγγνώμη, που μπορεί να σας ευνοήσει σε θέματα προσωπικά. Αν μπορείτε να κρατήσετε λίγες μέρες άδειες και για τότε, νομίζω μια χαρά θα ήταν. Ταύρη. Τώρα για τους Ταύρους είναι λίγο ένα περίεργο πράγμα, γιατί γενικά το καλοκαίρι έχει ένα αίσθημα ανικανοποίητου. Δηλαδή δεν είναι αυτό το καλοκαίρι που σου δίνει την απόλυτη ικανοποίηση στα θέματα τα προσωπικά. Δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές τέλος πάντων, για τους καθαρόαιμους Ταύρους μιλάω πάντα, ή για όσο μπορεί να έχουν οροσκόπο σε αυτό το ζώδιο. Αυτή την αίσθηση του ικανοποιούμε από τα ευρήματα, αν είμαι μόνος μου και ψάχνω, ή μέσα στη σχέση που έχω περνάω καλύτερα, θα την έχετε σταδιακά από το φθινόπωρο και έπειτα. Τώρα το καλοκαίρι θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο την περίοδο των εκλήψεων, τον Αύγουστο. Όσους έχετε ήδη μια σχέση, είστε παντρεμένοι, εκεί, γιατί μπορεί να υπάρχει μια ανατροπή ή μια ένταση. Για τους υπόλοιπους που έχουν απλά μια σχέση, όχι τόσο σοβαρή που να είναι συμβίωση ή γάμος, ή ψάχνουν να βρουν μια σχέση, θα έλεγα ότι ο Αύγουστος δεν είναι τόσο αρνητικός στο να βρείτε κάτι. Μην το δέσετε κόμπο. Σας είπα, από τον Οκτώβριο και μετά αρχίζουν τα ερωτικά να γίνονται προτεραιότητα και να πηγαίνουν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα είναι και ένα τελείως ουδέτερο και άχρηστο καλοκαίρι, έτσι. Σας είπα, τον Αύγουστο κάτι παίζει. Ακόμα και ο Ιούλιος ευνοϊκός είναι. Δεν είναι τόσο δυσαρμονικός. Και ειδικά για τους Ταύρους που μπορεί να έχουν και την Αφροδίτη στους διδύμους. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Συνεχίζονται αυτά τα μαθήματα του χρόνου, ειδικά για το τελευταίο δεκαήμερο, και η αλήθεια είναι ότι εσείς μπορεί να προβληματιστείτε λίγο περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι σε μία σχέση, μπορεί να περνάει κάποιες δυσκολίες ο σύντροφός σας και πρέπει να του συμπαρασταθείτε, να τον βοηθήσετε. Τώρα, η αδέσμευτη δίδυμη μέσα στον Ιούλιο, είναι η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, θα κάνει και ωραία τρίγωνο με τον Δία. Νομίζω ότι τα ευρήματα του Ιουλίου θα είναι αρκετά και σημαντικά για να διαλέξετε κάτι και να πορευτείτε και στις διακοπές και να περάσετε και ωραία. Και όσοι έχετε σχέση επίσης και δεν ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο που ταλανίζετε κάπως περισσότερο, θα έλεγα ότι μπορείτε να περάσετε πολύ καλά και ερωτικά μέσα στον Ιούλιο. Θα μου προσέξετε τα όρια και τα μπερδέματα μεταξύ ερωτικών και φιλικών σχέσεων, κυρίως με τις εκλήψεις του Αυγούστου, γιατί εύκολα μπορεί αυτά τα όρια να καταληθούν. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει έτσι, ακόμα και για αυτούς που είναι τρίτο δεκαήμερο, κάπως το πράγμα να γλυκαίνει από τον Ιούλιο και μετά. Έχουμε ακόμα κάποια ζόρια, είναι τα ζόρια αυτά σε άλλους τομείς, είναι και σε θέματα οικογενειακά, αλλά νομίζω ότι στο ερωτικό κάτι θα γλυκάνει. Πάμε στους καρκίνους. Καρκίνοι τώρα είναι μια κατηγορία, δηλαδή αυτοί που έχουν γενέθλια 6 με 11 Ιουλίου, στον τομέα των ερωτικών, αυτοί είναι που τρώνε και τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Επειδή παίζει ο Πλούτωνας απέναντί τους σταθερά όλο αυτό το χρονικό διάστημα και όλη τη χρονιά, και συνήθως ο Πλούτωνας με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με σχέσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο είναι, γνωρίζει έναν άνθρωπο, σε μαγνητίζει. Αλλά η σχέση δεν είναι πολύ εύκολη και σου δημιουργεί διάφορα ζητήματα με ταλαιπωρίες. Άρα λοιπόν, ακόμα σε εσάς δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, για όσους έχουν μια μακρόχρονη σχέση, ευνοεί τη συμβίωση αυτό το καλοκαίρι, αν θέλετε να τα αποφασίσετε. Και ο Αύγουστος, παρόλο που για τους άλλους λέω δύσκολα ανατροπές και με τις εκλήψεις όλα αυτά, για εσάς τους καρκίνους με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, θεωρώ ότι έχει έναν ενδιαφέρον ως μήνας, είναι πιο γλυκός και θα τον πρότεινα και για διακοπές. Και αν είστε μόνοι-μόνες, μπορεί κάτι να προκύψει και μέσα στις διακοπές σας. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Να, ένα από τα ζώδια που είναι
θέτουν υποψηφιότητα μέσα στο καλοκαίρι αυτό εδώ για πραγματικές αλλαγές στον άξονα των προσωπικών σχέσεων ή ακόμα και στο γάμο. Οι εκλήψεις δηλαδή μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω στην προσωπική σας ζωή, κυρίως οι γεννημένοι κοντά στις 7 Αυγούστου και οι γεννημένοι κοντά στις 21 Αυγούστου. Εσείς μπορεί να έχετε καινούρια πρόσωπα που μπαίνουν στη ζωή σας και μάλιστα όταν μπαίνει κάποιος στη ζωή μας σε περίοδο εκλήψεων, αυτό σημαίνει ότι έχει και μια μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή η σχέση που μπορεί να δημιουργήσουμε. Θα παίξει δηλαδή ένα καταλυτικό ρόλο στη ζωή μας. Τώρα, αν έχετε καταλάβει από το Φεβρουάριο που ξεκίνησαν οι εκλήψεις ότι κάτι δεν πάει καλά και είστε σε μια φάση προβληματισμένη κτλ. Κτλ. Νομίζω τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν μες τον Αύγουστο. Είτε προς το καλό, είτε προς το κακό. Δεν μπορώ να ξέρω το προσωπικό οροσκόπιο του καθενός από εσάς. Παρεανάσα, αν τελειώσω το λιοντάρια, να πάω σε διαφημίσεις. Ναι. Θέλω να το ευχαριστηθώ μετά. Αυτή η ημερομηνία σας αρέσει? Για μελέτησε την λίγο και ερχόμαστε. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε. Μπείτε Instagram. Κάποιοι κερδίζουν δώρα, κάποιοι απλά κοιτάνε. If I wait for just a second more. Παρθένους μας. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Παρθένους που, εντάξει παιδιά, το ξέρετε το θέμα, υπάρχει μια δυστοκία γενικότερη, αλλά το καλοκαίρι είναι συμπαθητικό, δεν έχει τέλος πάντων αυτές τις εντάσεις που μπορεί να είχαν οι προηγούμενοι μήνες. Φυσικά εννοείται ότι στα προσωπικά σας θα ευνοηθείτε περισσότερο όταν θα περάσει και ο Δίας ο Σκορπιό, το τελευταίο δηλαδή τρίμηνο της χρονιάς, εκεί να περιμένετε καλύτερα πράγματα. Δεν έχει σπουδαία ευρήματα με την έννοια του να έχει αυτές τις πολύ κεραυνοβόλες, κεραυνοβόλους έρωτες, τις σχέσεις ξαφνικά που βρίσκεις τον άνθρωπό σου. Βέβαια μπορεί το προσωπικό σου οροσκόπιο να λέει άλλα, αλλά αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Γενικά όμως για το ζώδιο του Παρθένου είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι, δεν έχει τα πολύ σπουδαία ευρήματα, δεν είναι όμως τόσο κακό. Θεωρώ ότι τον... οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο έχουν να πάρουν κάποιες σοβαρές αποφάσεις για τις σχέσεις τους, εσάς που σας επηρεάζει δηλαδή περισσότερο ο Κρόνος. Τώρα, οι υπόλοιποι των άλλων δεκαημέρων, θα έλεγα ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας, μολονότι για τους άλλους έχει πολλές ανατροπές και δυσκολίες. Στα προσωπικά σας κάτι θα μπορούσε να δώσει θετικό, μία γνωριμία ή ακόμα και μία σχέση που ξεκινάει κάπως έτσι βιλά-βιλά, σαν φιλική σχέση, να προκύψει κάτι πιο ερωτικό στην πορεία της. Ο Ιούλιος με την Αφροδίτη στους Δήμους, εντάξει, δεν σας πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και αν προκύψει κάτι, δεν είναι για να το δέσετε κόμπο και να πείτε ότι εδώ επενδύω σε αυτό το καινούριο που προκύπτει. Είναι απλά για να περάσετε καλά. Πάμε να δούμε τους Ζυγούς, που για τους Ζυγούς φυσικά εξακολουθεί ο Δίας να είναι στο ζώδιό σας και ο Ιούλιος που θα είναι και η Αφροδίτη εκεί και θα κάνει και αυτά τα πολύ ωραία τρίγωνα κοντά στις 20 Ιουλίου με το Δία, θα μπορούσε για τους αδέσμευτους να βγάλει κάτι καινούριο, μια πολύ ωραία καινούρια σχέση. Κάτσε τώρα γιατί με αποσυντονίζεις. Ναι, εσύ. Ναι, δεν τι να κάνω. Λοιπόν, φοβάμαι θα μου φύγεις και δεν θα σε προλάβω. Δεν θα φύγω. Λοιπόν, για τους αδέσμευτους, ο Ιούλιος θεωρώ ότι είναι θετικός μήνας για να κυνηγήσετε, να ψάξετε και για να προκύψουν και από μόνα τους ευκαιρίες στα προσωπικά σας. Οι δεσμευμένοι θα έλεγα ότι μάλλον τον Αύγουστο θα περάσετε κάπως καλύτερα, δηλαδή εκεί πέρα έτσι είναι τα πράγματα, μόνο ότι έχει τις εκλήψεις, αν δεν έχετε κανένα οροσκόπο λέοντα και βροχό φυσικά, γιατί εκεί πέρα είναι αλλιώς τα θέματα. Οι γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο, μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να προκύψουν είτε ξαφνικοί γάμοι, ξαφνικές σχέσεις και ραυνοβόλοι έρωτες, είναι ο ουρανός απέναντί σας. Μπορεί όμως αυτό να σημαίνει και ξαφνικούς χωρισμούς, έτσι. Τώρα, μία σχέση για τους γεννημένους Οκτώβρη, στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μπορεί να φτάσει σε ένα οριακό σημείο κοντά στις 7 Αυγούστου που έχουμε την έκλειψη και είναι μέσα στον τομέα των ερωτικών σας. Πάμε να δούμε. Καλός είναι ο Σεπτέμβρης για τους Ζυγούς. Έχετε το στο μυαλό σας, είτε για μερικές μέρες διακοπών ή και ακόμα και για τα προσωπικά σας να τα προωθήσετε αν δεν βρείτε κάτι καλό στο καλοκαίρι. Σκόρπιοι, γενικά έχει μια ησυχία. Έχει μια σταθερότητα το πράγμα. Ησυχία.
Αυτό, ναι. Έχει απολογισμούς για κάποιους πεπραγμένων επιλογών του παρελθόντος κτλ. Θεωρώ τον Ιούλιο πολύ πιο ερωτικό μήνα για σας. Είναι ο Άρης τον καρκίνο σας πάει πιο πολύ. Είναι η Αφροδίτη στους διδύμους μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητά σας, με τα ερωτικά σας γενικότερα. Οπότε είναι μια τονωτική ένεση και για όσους έχετε σχέση, είστε παντρεμένοι ή και για αυτούς που την αναζητάτε. Ο Αύγουστος τώρα μπορεί να έχει δυσκολίες, να έχει αγωνία σε άλλους τομείς, όπως είναι τα επαγγελματικά, η καριέρα, κυρίως εκεί πέρα εστιάζεται το μεγαλύτερο άγχος, ή μπορεί να είναι και κάτι που έχει να κάνει με την οικογένεια. Επηρεάζει όμως κυρίως σε θέματα σχέσεων, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί, είπα, οι Σκορπιοί που έχουν γεννηθεί κοντά στις 4, 5, 6, 7 Νοεμβρίου και οι Σκορπιοί που έχουν γενέθλια τις τελευταίες μέρες, δηλαδή είναι γεννημένοι μετά τις 20 Νοεμβρίου, 19-20. Εσείς μπορεί να έχετε μια ανατροπή, κυρίως σε όσους έχουν μια πολύ σοβαρή σχέση. Ο Αύγουστος όμως είναι η Αφροδίτη στον καρκίνο. Θέλω να πω ότι δεν είναι κακή η θέση της για να κάνετε ένα ταξίδι με τον σύντροφό σας για να περάσετε καλά. Ο Σεπτέμβρης δεν προσφέρεται τόσο πολύ για νέες νοριμίες στους αδέσμευτους. Όμως θέλω να ξέρετε οι Σκορπιοί ότι μπαίνοντας ο Δίας από τον Οκτώβρη και μετά στο ζώδιό σας, θα τα διαφοροποιήσει αρκετά τα πράγματα. Και για όσους μπορεί να προσδοκάτε έτσι μια θετική κατάληξη σε μια σχέση. Άρα μην βιάζεστε ακόμα. Και για μένα μην βιάζεστε να πάρετε και πολύ σοβαρές αποφάσεις μέσα σε περίοδο εκλήψεων που έχουμε τον Αύγουστο και σε ανάβρωμο Ερμή. Γιατί έχουμε και ανάβρωμο Ερμή. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή ο Αύγουστος είναι και μήνας διακοπών για τους περισσότερους Έλληνες. Mm. Με το θέμα των εκλήψεων και του ανάδρομου Ερμή, μήπως ξέρω εγώ και με τα ταξίδια, άσχετα με τα ερωτικά, με τα ταξίδια, με τα αυτά, μήπως πρέπει να έχουν λίγο το νου τους. Ναι, πρέπει να έχουμε το νου μας, εννοείται, και γενικώς ανάλογα που θα ταξιδέψει και κάποιος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ξέρουμε όλοι πολύ καλά και στην επικαιρότητα το βλέπουμε, ότι υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει ασφαλής προορισμός, ακόμα και αυτοί που παραδοσιακά ήταν ασφαλείς προορισμοί, εκτός Ελλάδος λέω, ναι, δεν είναι πλέον τόσο πολύ, άρα εσείς είστε προσεκτικοί ρε παιδιά, κοντά στις εκλήψεις, 7 Αυγούστου. Δύσκολα φεύγουν οι Έλληνες για ταξιδάκια στο εξωτερικό τον Αύγουστο. Σωστά. Ποιος σωστά να φύγει, σαν την Ελλάδα, ναι, όλοι έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου εδώ, εμείς θα φύγουμε να πάμε αλλού. Εντάξει, το λέω για όσους μπορεί να είχαν στο μυαλό τους κάτι τέτοιο. Γενικά θέλει με προσοχή και με τον ανάβρωμο Ερμή σε βασικά πράγματα, δηλαδή να προσέξω, μην ξεχάσω καν μια βαλίτσα από εδώ, μην χάσω το εισιτήριο για το πλοίο, μην έχω παρανοήσει την ημερομηνία που πρέπει που ταξιδεύω ή την ώρα, τέτοιου είδους πράγματα, να έχω κάνει μια συντήρηση στο αυτοκίνητό μου, μην μένω από μπαταρίες κτλ. Κτλ. Τέτοια χαζά του Ερμή, του ανάδρομου, τα εκνευριστικά. Που είμαι στο τοξότη. Για τους τοξότες λοιπόν υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα τον Ιούλιο με την Αφροδίτη απέναντί σας. Είναι και ο Δίας που κάνει, που είναι κυβερνήτης σας και κάνει μια ωραία όψη. Άρα κάτι μπορεί να προκύψει μέσα στο μήνα Ιούλιο. Μολονότι και ο Αύγουστος δεν είναι τόσο κακός για σας τους τοξότες. Θέλω να πω ότι δεν είναι, και οι εκλήψεις γίνονται σε φιλικά ζώδια προς το δικό σας. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά οι τοξότες που είστε γεννημένοι το τελευταίο δεκαήμερο έχετε έναν γκρόνο επάνω σας, που σημαίνει τι, ότι είστε σε μία φάση για σοβαρές καταστάσεις τα προσωπικά, δεν είναι απλά να περάσετε αυτό που συνήθως έχετε, το να περάσετε καλά. Εσείς είστε του τελευταίου δεκαημέρου που θα πάρετε και σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή σας. Μέσα σε αυτές τις σοβαρές αποφάσεις μπορεί να είναι και ένας γάμος. Το ότι έχετε τον κρόνο δεν σημαίνει ίσα ίσα το αντίθετο. Και θέλετε δέσμευση, να δεσμευτείς, βέβαια, και να κάνεις και παιδί και όλα. Και αυτό ισχύει και για τους διδύμους, έτσι, που έλεγα πριν του τρίτου δεκαημέρου. Όλα τα μεταβλητά ζώδια του τρίτου δεκαημέρου, ηχθείς Παρθένη, τοξότες δίδυμοι, παίζει αυτό το σενάριο. Οι έχοντες ένα γάμο, μία σχέση σοβαρή, μπορεί να πάρετε αποφάσεις από την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν πάει άλλο, το τελειώνω. Για νέες νοριμίες, σούπερ ο Ιούλιος, όχι κακός και ο Σεπτέμβρης. Ο Αύγουστος έχει έτσι ένα πυρετό στα ερωτικά σας. Δεν ξέρω τώρα απλά πόσο σταθερές μπορεί να είναι αυτές οι σχέσεις, αν δημιουργηθούν τότε. Πάμε στους εγώκερους. Θα έλεγα ότι για σας, επειδή τώρα είναι ο Άρης τον καρκίνο και είναι απέναντι από τον Πλούτονα που είναι στο ζώδιό σας και τα έχουν δει λίγο έτσι περίεργα οι εγώκεροι στις σχέσεις τους τον τελευταίο καιρό, σε όλη την γκάμα των σχέσεων, φιλικές, προσωπικές, επαγγελματικές,
θα έλεγα ότι ο Ιούλιος το συνεχίζει αυτό το παρατράγουδο, δηλαδή μέχρι τις 20 του μήνα Ιουλίου υπάρχει αυτή η ένταση, αυτή η πίεση στα προσωπικά. Ο Αύγουστος, μολονότι σε άλλους έχω πει πιο δύσκολα τα πράγματα, για εσάς τους εγώκερους, σε προσωπικό επίπεδο, παίρνει θέση η Αφροδίτη απέναντί σας, άρα θεωρώ ότι είναι ένας πιο γλυκός μήνας και για να κάνετε καινούργιες γνωριμίες και για να προκύψουν καινούργιες σχέσεις. Αν είστε ήδη σε σχέση, είστε γεννημένοι κιόλας στο τελευταίο δεκαήμερο που εκεί παίζει και ο ουρανός πάρα πολύ. Ή μπορεί να είστε γεννημένοι κοντά στις 8-9 του μήνα που είναι ο Πλούτωνας επάνω σας. Η πορεία της σχέσης σας θα φανεί περισσότερο μέσα στον Ιούλιο πώς θα πάει. Αν θα πάτε με το ίδιο άτομο δηλαδή διακοπές που είσαστε τώρα. Αυτό εννοώ. Πάμε στους υδροχόους. Και για εσάς οι εκλήψεις θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Είναι ο άξονας των σχέσεων που επηρεάζεται περισσότερο. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ακόμα και μια καρμική γνωριμία. Δηλαδή, γνωρίζω έναν άνθρωπο, μπαίνει στη ζωή μου και τα αλλάζει όλα. Αν είμαι ελεύθερος, ελεύθερη, όλα ωραία είναι. Το θέμα είναι αν είμαι δεσμευμένος, τι κάνω. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και θα χρειαστεί να πάρετε ίσως κάποιες αποφάσεις. Η γνώμη μου είναι αφήστε τις λίγο πιο μετά, όχι μέσα στην περίοδο των εκλήψεων και στον ανάβρωμο και μετά μετανιώνετε. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραίος είναι ο Ιούλιος για σας. Ωραίος για τα προσωπικά σας. Είναι η Αφροδίτη στους Διδύμους. Κάνει πολύ ωραία όψη με το Δία. Νιώθω δηλαδή ότι θα περάσετε καλά τον Ιούλιο με τον σύντροφό σας, κάνοντας ένα ταξίδι. Είτε ακόμα και αν δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ταξίδι, κάτι ανάμεσά σας φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ καλά. Μ' αρέσει δηλαδή πολύ ως μήνας. Εκμεταλλευτείτε τον και ο Σεπτέμβρης. Δεν είναι άσχημος με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Τώρα, οι γεννημένοι κοντά στις 3 με 7 Φεβρουαρίου, που επηρεάζονται από την έκλειψη, γιατί είναι στο ζώδιό σας, θα είστε πιο προσεκτικοί κοντά στις 7 Αυγούστου. Εκεί μπορεί όντως μία σχέση να κινδυνέψει λίγο περισσότερο. Και πάμε. Ενώ η γεννημένη τέλος του ζωδίου, επειδή η έκλειψη άλλη, η 21 Αυγούστου, είναι και νέα σελήνη μαζί, μπορεί να φέρουν ένα καινούριο πρόσωπο στη ζωή σας, που να έχει έτσι και μια καταλυτική, ας πούμε, δράση αυτό το πρόσωπο στα θέματα τα ερωτικά. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, όχι σπουδαίες μεταβολές, δηλαδή δεν είναι το καλοκαίρι των ονείρων σας, σε καμία περίπτωση. Φέτος, γιατί του χρόνου θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί ο καθένας, ξέρετε, άλλες χρονιές είναι πιο δύσκολες, άλλες χρονιές είναι πιο εύκολες. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, για σας, θέλει μια προσοχή αν είστε γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο τον Ιούλιο, γιατί μπορεί να υπάρξουν θέματα με σύντροφο, σύζυγο κτλ. Κτλ. Να ζοριστείτε λίγο πιο πολύ. Νιώθω ότι ο Αύγουστος σας πάει περισσότερο και παρά τις εκλήψεις που μπορεί να σας ανησυχήσουν σε άλλα θέματα, στο κομμάτι των ερωτικών, η Αφροδίτη στον καρκίνο νομίζω ότι θα σας κάνει και μπορεί να δώσει και ευκαιρίες νέων γνωριμιών, αλλά και να γλυκάνετε λίγο την κατάσταση με τον σύντροφό σας, αν όλη αυτή η περίοδος που ξέρω τα επαγγελματικά είναι αυτά που σας καίνε περισσότερο, άλλα ζητήματα δηλαδή, μπορεί να μην σας επέτρεψαν να δώσετε τόση έμφαση στο κομμάτι του έρωτα. Τον Αύγουστο λοιπόν, που είναι πιο γλυκά τα πράγματα για σας, δώστε του να καταλάβει. Αυτά Ρεσούλα. Τα ωραία. Θα σας ενημερώνω όλο το καλοκαίρι, το υπόσχομαι, γιατί είναι και ένα καλοκαίρι που μου ότι έχει ζώρια. Έχει δράση, έχει δράση. Από το Instagram κυρίως και από το Twitter, αυτά. Τι άλλο να πω. Τον Οκτώβριο θα μας ενημερώσεις για την επόμενη σεζόν, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Καλέ, πρώτο Θεός, γιατί να μην σας ενημερώσω. Ξέρω κι εγώ, λέω. Θα σε δω. Αφού ξέρετε τώρα, αφού σας αγαπώ. Μωρέ, μας αγαπάς, αλλά... Είναι ακόμα χρόνο στο ζώδιο. Ναι, μωρέ, αλλά... Αλλά τώρα είναι προς το τέλος, οπότε είναι αυτό που λες, τελευταία βουτιά και φτάσαμε στην ακτή. Αυτή η ουρά του γαϊδάρου, ξέρεις πόσο δύσπεπτη είναι, τα ξέρεις. Έχεις δίκιο, ισχύει για όλους μας αυτό, ναι, έχεις απόλυτο έτσι. Δίκιο. Αλλά εντάξει, το βασικότερο απ' όλα είναι να έχουμε την υγεία μας σε όλα τα επίπεδα, σωματικά, πνευματικά και ψυχικά, και όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας. Και ό,τι δεν γίνεται, δεν γίνεται είτε γιατί εμείς μπορεί να μην θέλουμε να γίνει στην πραγματικότητα, άσχετα τι αυτό, είτε γιατί δεν πρέπει να γίνει. Απλά δεν το ξέρουμε. Το μαθαίνουμε αργότερα. Ότι δεν έπρεπε τότε. Εγώ σου θα φίλες. Ξαναπώ ότι τα δικά μου, yeah. Κάτσε γιατί κάτι πιάνω χοντρό εδώ. Α, είναι το μπαλάκι αυτό, έχει μπει από μέσα. Λέω και εγώ, τι έχω εδώ μέσα, κάποιος με χαϊδεύει. Λοιπόν, τι γίνεται. Στην επόμενη σεζόν όμως, Άσημο, όπως ξέρεις, νωρίς-νωρίς γίνονται πολλές αλλαγές σοβαρών πλανητών. Mm-hmm. Εμείς δεν πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Θα τα μάθετε, και ο Δίας θα φύγει και θα αλλάξει. Και ο Κρόνος θα φύγει και θα αλλάξει. Για τους υπόλοιπους πλανήτες δεν ξέρω, για τους μεγάλους λέω. Ουρανός όχι, έχει δρόμο ακόμα. Ο Ποσειδώνας επίσης έχει δρόμο ακόμα. Έχουν δρόμο αυτοί. Πλούτονες, Ποσειδώνες. Ναι, αλλά άμα αλλάξουν οι άλλοι, αλλάζουν όλο το σύστημα έτσι μετά. Πάει. Έτσι πάει. Θα τα πούμε σίγουρα.
Καλά, εγώ δεν θα σου χαθώ γιατί καλά, το καλοκαίρι είναι καυτό και θα σε χρειαστώ. Καλέ, δεν έχεις εσύ κινητό. Δεν το σηκώνω εγώ που το παίρνεις. Ασούλα Amber μου, alert. Καλές βουτιές. Επίσης. Χαμόγελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με πραγματικά καλή διάθεση να ξαναμαζευτούμε. Το εύχομαι σε όλους μας. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και να ξανανταμώσουμε. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, Άσο. Πόσο ψεύματα μου φαίνεται. Πώς ήρθα και σε βρήκα αυτή τη σεζόν που δεν ήσουν κοντά μας, αλλά ήρθα και σε βρήκα σε αυτόν τον καναπέ και σε αγκάλιασα. Ναι. Και πώς τώρα σε αποχαιρετώ σε αυτόν τον καναπέ. Ναι, αλλά πιστεί στο καναπεδάκι, το βλέπεις, έτσι. Ναι. Τρελοπαρέα μου. Εδώ, έχει κλάψει η τρελοπαρέα. Ρε, λένε εδώ. Τι λέτε τόση ώρα. Υπάρχει, ξέρετε, κάτι κουλουράκια η Ελιάνα. Ρε, παιδιά. Τα οποία είναι κάπου συνδικά. Είναι διέτης που είναι με φρουκτόζι, όχι με ζάχαρη, με λάδι, όχι με βούτυρο. Και να συνεχίζω. Και δίνει ένα στην Κατερίνα και λέει, Κατερίνα, τρώγεται, ρε παιδί. Λέει, τρώγεται, λέει, είναι λίγο ιδιαίτερο. Δαγκώνω. Κάνω την κίνηση, πώς κάνει το μωρό σου το τρώει κάτι που κάνει. Παθαίνει τη μουργκάνα. Και λέει μετά δεν τρώω καλύτερα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Συγγνώμη ρε κουκλά μου. Δεν πάνε τα χέρια μου στην πρίζα να γουστάρω. Λέει αυτά είναι τα κουλουράκια που βγάζει τρίτο αυτή. Λέει το κούτελο. Λέω κακό είναι να παίξουμε την πρίζα και να ζήσει. Αυτό είναι κακό. Πρώτη τι να κάνω. Προσπαθώ. Ρε κοριτσιά συγγνώμη. Πήρα το διέτης. Με συγχωρείτε θα το πω. Σταύρο δώσ' τους ένα κοντινό. Δεν θα μιλήσω. Θέλω μόνες τους να δουν. Δώσ' τους ένα κοντινό στα κορίτσια μου. Δύο κορίτσια έχω. Δώσ' τις μονάχες. Πιο κοντινό δεν υπάρχει. Κοίτα μπροστά και τις δύο μαζί, μαζί, μαζί. Εσείς είσαστε που δεν θέλατε να φάτε τα κουλουράκια τάνωστα. Πού είναι ρε το κραγιόν σας. Το κατάπιο και το κουλούρι είναι σοβαρικό. Μωρή την κράμα και η μία και η άλλη. Είναι ζωντανό το κουλούρι. Το κουλούρι το κατάπιο. Πάρε την Αγγελική, αν δεν τρέσει την Αττική οδό να έρθει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τη σεζόν ωραίες λαμπερές με τα ροζάκια μας. Τέλος πάντων, ό,τι πρέπει να είναι. Φόραγα το 346 το δικό σου. Το κατάπιο το κουλούρι. Το κουλούρι ήταν ζωντανό αυτό. Διαβολικό. Αύριο θα δώσω και 346 πολλά. Τα κραγιόν μου θα φύγουν για δώρα. Όχι μόνο αυτά. Όχι, όχι. Επειδή το ανέφερε τώρα, ναι, πώς θα κλείσω. Εγώ δεν θα δώσω τα κραγιόν μου, τα κατακόκκινα, τα μοναδικά, τα υπέροχα. Τα Ελένη με νεγάκι. Όχι, αγάπη μου, δεν θα έχω έτσι. Δώσει κουλούρι, όχι, δεν το παραπέμπει. Να μας βρίσκουν όλο το καλοκαίρι. Βάρτε λίγο κραγιονάκι ρε κορίτσα. Έρχεται τώρα. Στρώμα, ρε, παιδιά. Κορίτσα είμαστε. Κορίτσα. Τι να κάνουν εκεί οι όψεις της Άσης. Πόσο να βοηθήσει. Βάλτε και λίγο κραγιόν. Παρακαλώ. Βάλτε το πήρε στο κραγιόν εσύ. Είδα έβαλε το χέρι στην τσέπη. Έχω λίγο λίπη. Θες μέχρι να έρθει. Αυτό είναι που μας βάζει στο ζουλό. Στο περγαμόντα εδώ το λίπη. Σε πείραξε. Καρμανιόλα είναι αυτό. Αυτό είναι που μας βάζει μέσα. Να λοιπόν, για στείλτε παιδιά φωτογραφίες από έτσι ωραίες σας αναμνήσεις σε διακοπές, όπου και να είσαστε, γράψτε μου που είστε, μόνοι σας, με το αγόρι σας, με, ξέρω εγώ, με το σκύλο σας, με ό,τι αγαπάτε ή με ό,τι κάνετε κέφι, με κάποιον που γνωρίσατε κάποτε, δεν τον ξαναείδατε ποτέ, ή με ένα περαστικό που έτσι για πλάκα βγάλατε μια φωτογραφία. Δεν με νοιάζει, θέλω να νιώσω κοντά σας. Θέλω να νιώσω κοντά σας. Θέλω να μπω και εγώ μέσα στη ζωή σας. Πώς είσαστε εσείς στις δικές μας ζωές μέσα. Καλά, στη δικιά μου δεν το συζητώ, σαν να είμαστε όλοι μαζί είναι, αλλά και στον υπολείπον. Πώς. Και εγώ δίνω δώρα. Πολλά. Δεν τα ξέρω να σας τα πω γιατί θα αποφασίσω μόνη μου αύριο. Δεν έχω πει τίποτα στις εταιρείες, αλλά είναι καλοί άνθρωποι. Δεν μου λέει όχι κανείς. Να το ευχαριστήσω και αυτό. Καμία εταιρεία δεν μου έχει αρνηθεί δώρο. Ποτέ. Όλες οι πόρτες ανοιχτές. Τι τυχεροί που είμαστε όλοι μας. Και εμείς που μεσολαβούμε και εσείς που στα χέρια σας φτάνουν. Λοιπόν, έλα ρε κορίτσι. Αργείτε πάρα πολύ με τα κραγιόν δηλαδή. Άντε. Ω, προαγωγούλα. 3,46 χαμός θα γίνει μέχρι και αύξηση σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Ω, να βάλω μια ταμιτζάνα. Βάζε, βάζε. Για να δω. Ναι ρε κορίτσια, βέβαια. Γιατί μου το στερείτε. Το έχω ανάγκη. Είναι για τα ψυχολογικά μας. Που πρίσκει αυτό το κύριο και βάλε το κραγιόν σου. Το βάλαμε. Η Ελιάνα που είπα για κουλούρι δεν τη στέκεται το κραγιόν. Εγώ που παράτηξα. Για να δω, για να δω. Θα σου βάλω 3,46. Α, πολύ μου πάει αυτό το ροζάκι. Βέβαια σου πάει. Σε όλους τους μαυρισμένους ανθρώπους πάει το ροζ. Ναι. Α, μην το πλησιάσω.
Λοιπόν, Ελένη, ένα παπάκι αλφα.tv.gr, μόνο εκεί θέλω τις φωτογραφίες σας. Κορίτσια, θέλω και τις δικές σας. Εντάξει. Και εσείς, ρε αγόρια, φέρτε μου κάποιες έτσι ωραίες σας στιγμές από διακοπές. Α, είσαστε μόνοι σας. Μπορεί να μου φέρεις μία, ρε παιδί μου, λέμε στα 17 με την παλιοπαρέα σου. Πώς τον έλεγες, τον Τζίνο, τον Μπίνο, τον Πεταχτούλη, πώς τους έλεγες. Τι ήταν, Κομωτέ, τον Μπαραντόν. Κάτι ονόματα τρελά έχει πει. Ο Τσίτα, ο Τζίνο είναι ο Τσίτα, αυτό ήθελα να πω. Αυτό δεν είναι καμπαρέ με τον Τζίνο, το χρυσό ψαλίδι από τον Αμάραντο. Αλλά ήταν ο Τσίτα, δυστυχώς. Ο Τζίνο. Φέρε και εσύ καμία αρεσία από τα χρόνια εκείνα όταν πρωτογνωριστήκαμε με τις ωραίες σου παρέες και τα ωραία τα αντισύματα, τα τρελά. Φέρε καμιά εκείνη την εποχή την τρελή. Τάχω, να. Όχι, να βλέπω τα πολύ. Κάνε μας τη χάρη, μια έγινα, δεν θα δούμε από τα χεράκια σου. Τα οποία έχω πολλά τα οποία να σου φέρω. Έγινα, έγινα θέλω. Έγινα και χαρά. Πώς δεν έχω, έχω παντού. Βέβαια θα φέρουμε, τι. Μπορείς να μου φέρεις κάτι που να μην είναι εξωτερικό. Δηλαδή. Κάπου που είσαι διακοπής Αθήνα, ρε παιδί. Αθήνα, συγγνώμη. Εννοώ Ελλάδα, συγγνώμη, όχι Αθήνα καθόλου. Δεν ξέρω, έχουμε βγάλει πολύ. Για αύριο. Ναι, μωρέ, να φέρουμε καμιά έτσι. Εκείνη τη δικιά μας. Τη δικιά σας. Να το. Ο Τζίνο ήταν, ο Τζίνο. Είχαμε βγάλει συνάξω κάτι ωραίο. Σαν καλοκαίρια. Σαν τους γέρους που τρώγατε παπάλια. Και όλοι μαζί δεν έχουμε φωτογραφίες παλιές, παπάλες. Δεν έχουμε καλά. Πρέπει να ψάξω να σκαλίσω κι εγώ λίγο. Για σκάλεις τα αρχεία. Αυτός και βρίσκει όλο το παλιακό υλικό. Σκάλεις αρχεία. Σκάλεις, εστάσεις τα επιρότερα. Θυμήθηκε τον Τζίνο. Τι του έχεις κάνει σήμερα. Τον έχω διαλύσει σήμερα, έχει πάθει τρελό. Θυμήθηκε στον Τζίνο το ψωψαλίδι. Δυνάμωσε, μωρέ, ναι. Πείτε ότι είμαστε κι εμείς ένα πάρτι την εποχή του 60. Να την κρουαζιέρα. Περνέτε, μη σάρει. Συνήθεια ταινία. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρωτάγα τι φταίει. Δώσε λίγο εδώ αέρα. Μου πραγματικά ταιριάζει το τραγούδι που βάλαμε. Φοράει φυτικά πολλαδούρα εκείνη τη εποχή. Στο τόσα καλοκαίρια βγαίνει όπου να είναι και η Βλαχοπούλου, η Καραγιάννη από πίσω. Κανονικά. Ναι, βέβαια, πάμε σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου εδώ, Ελένη. Όχι, αγάπη μου, είσαι κουκλάκι τρελό. Απλά γι' αυτό και όλοι χτυπιόμαστε κάτω και λέμε: δεν είναι δυνατόν, ρε, αυτή η κοπελάρα να μας λέει ότι είναι μόνη. Κοίτα, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Αν έχει βγει έκτακτο ότι υπάρχει άνθρωπος στον άλλη μου ο οποίος ορμάει τους ανθρώπους, εγώ είμαι, να ξέρετε. Πάρτε το πάνω σας ότι εσείς με στείλατε, γιατί η μάνα μου με παίρνει 10 τηλέφωνα την ώρα. Δεν μπορώ, ρε Φωτεινή, σκύψε να σου δώσω ένα φιλί. Σκύψε λίγο. Όχι τόσο πολύ, μην ακίνεται καλέ να σε φτάσω. Σκύψε, μείνε, έρχομαι. Κοριτσάκι μου, αυτός ο νεαρούλης δίπλα σου. Δεν τον είδα καλά γιατί εσένα παίζει μόνο κοντινό. Δεν πειράζει. Τι είναι αυτός, είναι μόνος, βρήκαμε τίποτα. Δεν έχω. Ή να βγάλω έξω και τις Καρντάσιαν, θα το πάω το πρόγραμμα μέχρι τις 5, μέχρι να βρούμε κάποιον και να φύγουμε. Θέλω να γίνει live η αποκάλυψη για να μην λέτε ότι σας λέω ψέματα. Ωραία. Γεια σου, πώς σε λένε. Δημήτρης. Δημήτρης, ζεσταίνεσαι. Σκάμε και πλέον. Ωραία, ταιριάζουμε. Δημήτρη, τι ζώδιο είσαι. Καρκίνος. Καρκίνος με ηχθή, Ελένη, εσύ που τα ξέρεις. Άψογο συνδυασμό, ζώδια του νερού, βουτύχτε. Ζώδια του νερού, βουτύχτε. Δημήτρη, είσαι μόνο. Στη θάλασσα εννοώ. Πλέον όχι. Τι εννοείς πλέον όχι με μένα. Μου κάνεις πρόταση στον αέρα. Αποσύρθηκα πρόσφατα. Α, Ελένη, τα βλέπεις. Πού τους βρίσκεις, ρε. Πού τους βρίσκεις, ρε. Ελένη. Τόσα κορμιά σε παραλία, έναν ελεύθερο. Μόνο γεμίζει. Μόνο γεμίζει η παραλία και εγώ δεν έχω βρει κανέναν ελεύθερο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, με παίρνει η μάνα μου και της λέω: μαμά, θα αργήσω, γιατί μπορεί να βγαίνω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και μου λέει: μόνο μη σε κρατήσουν, παιδί μου, εκεί μέχρι να βρεις άντρα, καήκαμε. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Φωτεινή, μία χάρη κάνε μου. Βγάλε καπέλο, λύσε μαλλιά, ρίχτα κάτω, κούνατα. Φωτοσέτα. Είναι λίγο δύσκολο, μισό λεπτό. Σε θέλω πολύ σεξουάλα. Βγάλε μου τα φιωγκάκια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις αποστολή σήμερα. Μισό λεπτάκι αφήνω εδώ. Μπράβο. Άστα, κάνε. Έτσι, μπράβο. Βάλε μουσική, μωρέ. Βάλε μουσική. Πάμε να στήσουμε κατάσταση. Κάνε αλλαγή στο πρόγραμμα. Κάνε μου εναλλαγές μέχρι να μας κάτσει το σωστό τραγούδι για να μας κάτσει και η παρέα. Μίλα λίγο στην Ελλάδα. Ναι. Λύνει τα μαλλιά για να μαλλιοτραβηχτούμε. Τώρα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν μας ακούσες. Δεν έχω επιστροφή προφανώς. Α, τι κρίμα, θα τα λέγαμε πολύ ωραία. Δεν ακούω τίποτα. Εντάξει, περιγράφω εδώ. Καλά είναι, όλοι έχουμε ξεκινήσει παραλίες. Οι θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν τη διαμονή στο σπίτι.
Θα αργήσω να γυρίσω στο σπίτι για να πάω να κάνουμε τι με στη ζέστη, οπότε είμαστε εδώ, καφεδάκι. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο που θα έχει καύσωνα? Θα φύγουμε, οι άνδρες πέτσες, θα κάνουμε μια εκδρομή. Ωραία, άμα με πετύχεις πουθενά πες μου εγώ ήμουνα, βρες το link, δεν με θυμάσαι. Α, εγώ με τη Φωτεινή δίπλα. Εντάξει, έτσι. Το link. Κάνε μαλλί, Φωτεινή. Φούντωσε. Ελένη, παιχνίδι δεν γίνεται στις παραλίες. Ο κόσμος έχει αλλάξει, έχει αλλοιωθεί. Γιατί ρε, γιατί ρε, παιδί. Οι άντρες δεν κάνουν τίποτα. Οι μισοί φοράνε το. Εντάξει, αρκετά δεν θα μου πάρει τη δόξα. Μπράβο, Φωτεινή. Τώρα. Έτσι, τώρα είσαι όπως πρέπει. Τώρα έχω ελπίδα. Τώρα πάντα έχει. Ωραία, Φωτεινή, είσαι πολύ ωραίο κορίτσι. Κάτσε να σε δω τηλεοπτικά. Έχω πολύ καιρό εδώ από πέρσι. Για να σε δω λίγο έτσι. Ρε Φωτεινή, φτούσου, άλλο πράγμα τηλεόραση. Δυνάμωσε, δυνάμωσε, δυνάμωσε. Δώσε, δώσε. Τι ακούμε? Ακούμε ζετέμ. Μπράβο Φωτεινούλα μου, μπράβο. Εκεί, Ελένη, ναι. Πες στον κύριο Κεβόρκ να κανονίσει να πάω σε ένα νησί αύριο, γιατί στην Αττική δεν υπάρχει άντρας. Τώρα, να πάω να βγω από Σαντορίνη αύριο. Μα τώρα πού να βρούμε τα link για Σαντορίνη, δεν τον είχα προετοιμάσει για τέτοια. Ή μάλλον όχι Σαντορίνη, θα είναι δεσμευμένη εκεί, να πάω Μύκονο. Α, θες κατευθείαν Μύκονο. Να, φωνάζει άλλη εδώ, επιτέλους, στο σωστό νησί. Και ο Τζίνο θα είναι εκεί. Άρε Φωτεινούλα. Λοιπόν, παιδιά, να τελειώσει η εκπομπή, να πάτε στην παραλία. Εσύ, με έτσι το μαλλί όμως, λιμένο, για να σε βλέπουμε και τις ματάρες σου και τα ωραία σου μαλλιά και τα ωραία σου χαμόγελο, συνέχισε να ψάχνεις και δίνε ελπίδα στον κόσμο ότι ψάξε, κάτι θα βρεις. Θα σε ενημερώσω αύριο. Περιμένω. Φιλάκια. Γεια σου, κουκλάρα μου. Φιλάκια. Με τη Φωτεινούλα.